Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το Sea News, είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το ενδιαφέρον σήμερα σε πολιτικό επίπεδο είναι στο Στρασβούργο στραμμένο, όπου εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Μίλησε σε μια άδεια αίθουσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δέχθηκε και πειρά. Πάμε στον Αντώνη τον Τελόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αντώνη. Ναι, Θοδωρή, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι πως ακούγοντας πριν. Βλέπουμε τη φωτογραφία. Ώρα... Αντώνη, βλέπουμε και τη φωτογραφία. Όπου ναι. Μιλάει ο Πρωθυπουργός πραγματικά σε μια άδεια αίθουσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Εντάξει, αυτό έχει και το δικό του συμβολισμό. Οι συμβολισμοί στην πολιτική παίζουν ένα ρόλο. Αλλά νομίζω περισσότερο στην ουσία, σε ό,τι αφορά την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, αν κανείς την παρακολουθούσε έτσι με μια απόσταση, θα το ερχόταν στο μυαλό το διάσημο έργο του Λουίτζι Πιραντέλο. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Νομίζω πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να δώσει την εικόνα μιας χώρας, μιας Ελλάδας που απέχει παρασάγκας από την πραγματικότητα. Θα μου πείτε. Τι έπρεπε, δεν έπρεπε να υπερασπιστεί την πολιτική του. Σαφώς, αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όταν μιλάει σε τόσο σοβαρούς θεσμούς, νομίζω θα έπρεπε να έχει πιο πιστικά επιχειρήματα. Στα πραγματικά πολύ δύσκολα ερωτήματα που του θέσανε οι ευρωβουλευτές και όχι τίποτα αριστεριστές, Θόδωρε. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της ευρωομάδας Renew, θυμίζω είναι η ευρωομάδα στην οποία πρόσχεται ο πρόεδρος Μακρόν, η ευρωομάδα των φιλελευθέρων, έθεσε πολλά πολύ σημαντικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία στην χώρα και δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν απέφυγε να κάνει αυτό για πολλής κατηγορεί τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ας μην ξεχνάμε ότι η ομιλία του είχε ως βασικό νοηματικό άξονα τον λαϊκισμό και τον διχασμό. Δεν απέφυγε όμως να είναι ούτε λαϊκιστής ούτε διχαστικός ο κύριος Μητσοτάκης. Κάθε φορά που ερχόταν σε δύσκολη θέση θυμόταν το δημοψήφισμα. Ας μην ξεχνάμε σήμερα είναι σαν σήμερα πριν 7 χρόνια. Προχωρήσαμε σε αυτό το έτσι πια ιστορικό δημοψήφισμα που οι αναγνώσεις του πολιτικές είναι πολλές αλλά δεν είναι της ώρας. Νομίζω πάντως πως ο κύριος Μητσοτάκης απέφυγε να απαντήσει στα πολύ καυτά ερωτήματα και επιχειρήματα του τύπου κανείς δεν πιστεύει ότι το τσάντ μπορεί να είναι χειρότερο στην ελευθεροτυπία, καλύτερο σε αφορά την ελευθεροτυπία από την Ελλάδα, εκτός ότι είναι ίσως ένα γυμνασιακό επιχείρημα και η αντίστροφη ανάγνωσή του είναι προβληματική. Μάλιστα. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Στην ομιλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο μίλησε την Τρίτη το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του ευχαριστώντας για την πρόσκληση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Εξαπέλυσε για άλλη μια φορά επίθεση προς την αξιωματική αντιπολίτευση σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει το αντισύριζα μέτωπο, κάνοντας αναφορά στο δημοψήφισμα, στα Capital Control και το Τρίτο Μνημόνιο. Τέτοιες μέρες, το 2015, η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα από τον γκρεμό της εξόδου από το ευρώ. Την κοινωνία της τότε χτυπούσαν αλλεπάλληλα κύματα τυφλού και διχαστικού λαϊκισμού. Σαν σήμερα μάλιστα, σαν σήμερα, στις 5 Ιουλίου του 2015, διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα, το οποίο λίγο έλειψε να δώσει τη χαριστική βολή. Και μόνο μπροστά στο φάσμα της άτακτης χρεοκοπίας η τότε κυβέρνηση έκανε πίσω. Αλλά το τίμημα υπήρξε βαρύ. Κλειστές τράπεζες, capital controls και τελικά ένα νέο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο που μας οδήγησε σε νέο κύκλο λιτότητας. Καμία ευρωπαϊκή κοινωνία δεν υπέφερε περισσότερο από την ελληνική την περασμένη δεκαετία. Ο πόλεμος επέστρεψε στην Ήπειρό μας με την αναιτιολόγητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ ανέδειξε τα προβλήματα στην ενέργεια και τις πληθωριστικές τάσεις που υπάρχουν. Καταδίκασε όσους δεν παίρνουν θέση απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας και εξήγησε πως πρέπει να παραμείνουμε ειρηνικοί στις επαφές μας και να λύσουμε τις διαφορές με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και όχι με νταϊλίκια, τόνισε χαρακτηριστικά. Πόλεμος επέστρεψε ξανά στην Ήπειρό μας. Η ενεργειακή αναταραχή και οι πληθωριστικές ανατιμήσεις πολιορκούν
όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Για πολλές χώρες στον κόσμο ξυπνά ξανά ο εφιάλτης της έλλειψης τροφίμων. Και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό με μόνη σταθερά την αστάθεια. Μαζί του όμως εγείρουν για κάθε οργανισμό, για κάθε χώρα, ένα ερώτημα ταυτωτικό. Με ποια πλευρά των μετακινούμενων πλακών συμφερόντων θα ταχθούν? Γιατί οι αποκαλούμενες ίσες αποστάσεις δεν οδηγούν παρά στο χαόδες κενό που δημιουργείται ανάμεσά τους. Ενώ ο ρόλος του επιτίδιου ουδέτερου, ξέρετε ότι έχει καταδικαστεί πολλές φορές στην ιστορία. Την Ευρώπη, από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και από την Ελλάδα, αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί από την πρώτη στιγμή. Είμαστε με την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην Τουρκία παραλληλίζοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αναφέρομαι προφανώς στη διαρκή επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, που διεκδικεί μάλιστα να προσεγγίσει την Ευρώπη. Απέναντί της ορθώνονται ήδη οι ξεκάθαρες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στους έολους ισχυρισμούς της απαντάει η πραγματικότητα, αλλά και το διεθνές δίκαιο. Ενώ στη δική της προκλητικότητα αντιτάσσουμε τη δική μας ετοιμότητα. Στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη πρόκληση του πολέμου στην Ουκρανία, ένα είναι σίγουρο. Δεν χρειαζόμαστε νέους αναθεωρητισμούς και αναβιώσεις αυτοκρατορικών φαντασιώσεων. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ενεργειακή κρίση, τονίζοντας το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως πηγή και πύλη εισόδου ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, ενώ τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Αποτελούμε μια κέραια πηγή, πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες της Ελλάδος, των Βαλκανίων, αύριο της Ανατολικής Ευρώπης. Προωθούμε την ηλεκτρική μας διασύνδεση με την Κύπρο και την Αίγυπτο, από την Κύπρο και με το Ισραήλ, ώστε ολόκληρη η Ήπειρός μας σύντομα να εφοδιάζεται με καθαρό και φτηνό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Στο μέτωπο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, η Αθήνα και πάλι υποστατεί, αλλά αναβάλλοντας έναν ρόλο γέφυρας προς τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά έχοντας εντάξει και το αμυντικό της δόγμα στα πλαίσια ασφάλειας, της κοινής ασφάλειας της νότιο-ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Κάτι που αφορά όμως και το μεταναστευτικό με τους ζουλεμπόρους. Αλλάζοντας κλίμα και σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Euractiv, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργκαρέτε Βεστάγκερ, έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θέμα αναποτελεσματικότητας του ελληνικού δικαστικού συστήματος και σοβαρών καθυστερήσεων στην απονομή δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια συνάντησής τους. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, στην συνάντησή τους πριν μία εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου, η ίδια φέρεται να έθιξε το ζήτημα της ανάγκης άμεσης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος της χώρας και υποστήριξε πως πολλές επενδύσεις μένουν στον αέρα λόγω μεγάλων καθυστερήσεων. Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Βεστάγκερ σύνδεσε το θέμα των μεταρρυθμίσεων του συστήματος δικαιοσύνης με την εκταμείευση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως επίσης και πως οι οίκοι αξιολόγησης θα προτιμούσαν να δουν το νέο πολιτικό τοπίο πριν προχωρήσουν στο επόμενο βήμα εν ώψη και των πρόωρων εκλογών στη χώρα μας. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε με την ομιλία του στο Στρασβούργο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρχικά δέχθηκε επίθεση από τον αντιπρόεδρο του Renew Europe, της συγγενικής ομάδας δηλαδή των Φιλελεύθερων και του κόμματος Μακρόν για την κατρακύλα της χώρας μας στην ελευθερία του τύπου. Ο κ. Μαλί Κασμανί, εκφράζοντας την θέση των φιλελεύθερων δυνάμεων της Ευρώπης, εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά των ελληνικών κυβερνητικών πρακτικών που συντέλεσαν ώστε η χώρα να πραγματοποιήσει βουτιά στην καθόλου κολακευτική 108η θέση στη σχετική λίστα περί ελευθερίας του τύπου. Μας προβληματίζει, μας ανησυχεί η καθοδική πορεία της πολυφωνίας των μέσων και της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα. Ανάβουν ήδη τα προειδοποιητικά φώτα. Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 27 όσον αφορά τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης.
Είναι σημαντικό, κύριε Πρωθυπουργέ, να υπάρχει πολυφωνία και ελευθερία. Πρόσφατα στην ομάδα Renew Ευρώπης υποδεχτήκαμε στην οικογένειά μας έναν έγκριτο Έλληνα βουλευτή. Η φωνή των εκλεγμένων θα πρέπει να ακούγεται πάντα και σύμφωνα με τα πρότυπα που διέπουν τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και τους κανόνες που τα διέπουν. Δεν χρειάζεται να δούμε ακόμα μία φορά άλλον ένα Ευρωπαίο ηγέτη ο οποίος θα καταπατά την ελευθεροτυπία. Όπως έλεγε και ο Σωκράτης, ο αποτυχημένος χρησιμοποιεί τη διαστεύρωση όταν σταματάει η συζήτηση. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσετε την καταστροφική πορεία κάποιων άλλων μελών της πολιτικής σας οικογένειας. Θα πρέπει να το σταματήσετε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, και να το σταματήσετε τώρα. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο δύο σημερινά πρωτοσέλιδα εφημερίδων που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, ενώ αναφορικά με την περιβόητη λίστα για την ελευθερία του τύπου απάντησε ότι δεν μπορεί κανένα στην Ευρωβουλή να θεωρεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από αφρικανικές χώρες. Θεωρεί κανείς εδώ μέσα ότι το Τσάντ στην Αφρική έχει μεγαλύτερη ελευθεροτυπία από τη Ελλάδα? Είμαστε ζωντανή δημοκρατία και δεκαετίες τώρα είναι δεδομένη η ελευθεροτυπία στη χώρα μου. Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε μέσω του Twitter και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Αντώναρος, σχετικά με την πρωθυπουργική ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο, που ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια ουτοπική Ελλάδα. Στο καυτικό σχόλιο του, ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό δύσμυρο και ανταλλαγόγονο, αφού παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο την εικόνα μιας Ελλάδας που δεν υπάρχει. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη μποϊκοτάρισε η τεράστια πλειοψηφία των βουλευτών. Ο ανταλλαγόγονος παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο την εικόνα Ελλάδας που δεν υπάρχει. Ο δύσμυρος. Η τεράστια πλειοψηφία των βουλευτών τον μποϊκοτάρισε. Για τον στραγγαλισμό των ΜΜΕ που γνωρίζουν, για κλιμακούμενο αυταρχισμό, για αποτυχημένη προσπάθεια συγκάλυψης Νοβάρτης. Καυστικός εμφανίστηκε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, που με ανάρτησή του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού, τόνισε πως η ομιλία του πραγματοποιήθηκε σε άδεια έδρανα. Να φύγουμε από το Στρασβούργο, να πάμε τώρα να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις με την υπόθεση Νοβάρτης. Χθες είχαμε φιλοξενήσει και την κυρία Παπαδάκου. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ματζουράνη, τον γνωστό δικηγόρο που χειρίστηκε την υπόθεση και τη χειρίζεται. Αντώνη, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε? Ναι, να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εμέσως πλην σαφώς, αποκρύπτοντας, η αλήθεια είναι, την όλη αλήθεια για το τι συνέβη με το περιβόητο δικαστικό βούλευμα που απάλλαξε τους δημοσιογράφους. Είχε να πει μια κουβέντα για την παραπομπή του κυρίου Παπαγγελόπουλου και του κυρίου Παπά για εντελώς άλλη υπόθεση, αλλά ξέχασε να πει πως το αφήγημα περί Νοβάρτης έχει καταρριφθεί πλήρως, διότι και η παραπομπή του κυρίου Παπαγγελόπουλου καμία σχέση δεν έχει με το περιβόητο κατηγορητήριο περί σκευωρίας, ότι ουσιαστικά συνεργάστηκε με τους δημοσιογράφους για να εμπλέξει τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Για ακόμη μία φορά ο κύριος Μητσοτάκης επέδειξε μια πολιτική μικροψυχία, η αλήθεια είναι. Μας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος είχε καταδικάσει τους συναδέλφους δημοσιογράφους από βήματος Βουλής, θα μπορούσε έτσι να επανέλθει παραδεχόμενος το λάθος του. Ας μην ξεχνάμε ότι στην πολιτική ζωή έχει υπάρξει και το mea culpa, έτσι, από ίσως άλλες στάθμις πολιτικούς. Το γεγονός πάντως είναι πως πέρα από την απαλλαγή των συναδέλφων, που είναι κάτι θετικό σε ό,τι αφορά γενικότερα την ελευθεροτυπία, για μένα νέα ζητήματα προκύπτουν από την όλη υπόθεση και νέα ζητήματα σε ό,τι αφορά την εμπλοκή των πολιτικών αυτών που αρχιοθετήθηκαν, και θα πρέπει να τα δούμε. Σύν το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάρας απουσιάζει από το δημόσιο λόγο μετά την δημοσιοποίηση του βουλεύματος, και απουσιάζει παρότι το όνομά του εμπλέκεται σε πολύ σοβαρή υπόθεση, μια υπόθεση, όπως είπε ο κύριος Μανιαδάκης, υπόθεση εκβιασμού. Ουσιαστικά, όπως και το πόρισμα υιοθετεί, ο κύριος Μανιαδάκης κατήγγειλε πως ο κύριος Τουρνάρας τον εκβίασε για να αλλάξει την κατάθεσή του. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Σάλλος έχει ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη του ηχητικού που καταγράφει την συνομιλία μεταξύ του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη και του Νίκου Μανιαδάκη γύρω από την υπόθεση Νοβάρτης. Η καταγραφή έγινε την Πρωτομαγιά του 2018 και φαίνεται πως υπάρχει και μέσα στο βούλευμα που εκδόθηκε από τους εισαγγελείς της υπόθεσης. Ετοιμάζομαι τώρα να δεχτώ επίθεση από τους άλλους. Αυτούς που υποστήριξα. Έχουμε βάλει χοντρά στο χαστρό. Ναι. Και τρώω απίστευτο μπούλινγκ.
Τι σούπα στον Άρα, στον Άρα σούπα. Κοίτα, ρε παιδί μου, έχει πολλωθεί πολύ το πράγμα. Αυτός είναι τριάδα με τους άλλους δύο. Βγήκε στο Σαμαρά. Και εδώ πάνω ξαμίσω. Έμψα. Πολύ απειλητικό. Εντάξει. Να σου πω, ήταν και η κρίση μαζί. Αυτός. Και σου είπε ότι εγώ θα αλλάξω με το πλαίσιο. Δεν ξεφύγει τίποτα. Καλή, απλά πρέπει να ξέρω. Και να... Δεν θα μεγαλώσω. Και κοίτα, οι δυο μας ήμασταν έτσι, δεν ήταν κανένας. 20 Απριλίου. Δεν θυμάμαι τώρα, ναι, τώρα την περασμένη πρόγραμμα, δεν ξέρω να ήταν σχέδιο. Από την άλλη πλευρά, το Μαξίμου και πιο συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παρά το βούλευμα καταπέλεκτης για τον Γιάννη Στουρνάρα και τις καταγγελίες του πρώην προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη για τον εκβιασμό του, διαμήνυσε τη στήριξη της κυβέρνησης στο πρόσωπο του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας. Ο κύριος Στουρνάρας είναι ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί οριστικά και αμετάκλητα ότι δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που στοχοποιήθηκε πολύ σκληρά με την εργαλειοθήκη τη γνωστή από το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, αποφασίστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη, ότι δεν έχει την παραμικρή ανάμειξη στην υπόθεση αυτή. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ηχητικό, ο Νίκος Μανιαδάκης υποστήριξε πως θα περνούσαν νομοσχέδιο που θα κατέστρεφε τους μάρτυρες και στη συνέχεια υποπίεση τους εξήγησε πως θα μιλούσε και αυτός τεχνικά όπως άλλοι μάρτυρες προκειμένου να βγει από τη δύσκολη θέση. Τι σου λέει. Και τους εισαγγελείς, βέβαια. Γιατί μόλις βγουν απάνω θα πράσουν με τη σχέση. Τι νομίζεις. Ξέρω. Ότι επιτρέπει σε διεζήνια. Μου είπε ότι πρώτον ο Μαριζέρος του λέει ότι όλη η παγωγή των μαρτύρων είναι μας έτσι όλοι και όλα αυτά, ότι θα περάσουν όμως κάποιο πρόβλημα. Να φωνάξα το λόγο γιατί έχετε την αίσθηση του ότι είναι ο Μάρκας. Ναι, ναι. Είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτό λέει. Του λέω, κοιτάξτε, ο Μάρκας είναι ο τρίτος. Αν θα το έγραφε να διαβάσετε. Μιλάει πολύ τεχνικά. Και εγώ θα μπορούσα να μιλήσω στο κοινό. Δημοκρατικά δεν νόσο. Δεν είναι μόνο σαν όπως θα πω, ξέρω τεχνικά. Αλλά θα δείτε τη λόγη του άνθρωπος. Έχει στοιχεία που δεν υπάρχουν στο δημόσιο βιβλίο. Έχει στοιχεία μέχρι το 2006. Αυτά δεν υπάρχουν δηλαδή. Είναι πράγματα που τα έχουν μόνο οι εταιρείες. Άρα λοιπόν και ο τρίτος μάρτυρας. Είναι από μέσα. Από μέσα. Είναι άνθρωποι των εταιρεών όλοι αυτοί. Το πιθανότερο δηλαδή, είναι της μάρτυρας. Κάποιοι που έχουν φύγει. Εντάξει, έτσι το. Το αποδέχθηκε. Ναι, αλλά ξέρεις τι με φόβησε μετά. Μπήκε η γυναίκα του ξαφνικά, δεν ξέρει χρόνια. Η γυναίκα το πήγε. Μπήκε η γυναίκα στο LinkedIn, στο προφίλ μου και με είδε και μπήκε και σου λέει. Κάνε επίσκεψη στο προφίλ σου για να σε ψάξουν. Θα δουν τι από εκεί πέρα. Τι άλλο. Για το αν έχει την τεχνογνωσία. Με ψάχνει. Ξέρω ότι με ψάχνει. Και μετά είδα τυχαία μια μέρα στο πρώτο χώρο και είχε κάνει όλες τις συναντήσεις. Αυτό το σακουράκι. Αυτό λοιπόν εκεί το κυκλωματάκι τώρα κάτι κάνει. Εσύ δεν κάνεις τώρα αυτό, το παραθέσεις. Κοίτα. Κανονικά πρέπει. Άμα με φωνάξεις εντελώς το παραθέσω. Το έχεις πει αυτό. Για να σε φωνάξεις με το. Για να σε φωνάξεις με το. Κοίτα, εγώ ελπίζω ότι δεν θα με ξαναφωνάξει κανένας. Αν με ξαναφωνάξει, αναγκαστικά θα πω. Σε αναγκαστική αναδίπλωση υποχρεώθηκε ο Αδωνής Γεωργιάδης μετά το βούλευμα που εξέδωσε το Δικαστικό Συμβούλιο αναφορικά με το σκάνδαλο Νοβάρτης που απαλλάχθηκαν ομόφωνα από όλες τις κατηγορίες, τόσο ο δημοσιογράφος και εκδότης του ντοκουμέντου, ο Κώστας Βαξεβάνης, όσο και οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι εναντίον των οποίων είχαν ασκηθεί διώξεις. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 το βράδυ της Δευτέρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως δεν υπάρχει σκευωρία Νοβάρτης, καταρρύπτοντας αφήγημα της κυβέρνησης. Ωστόσο, δεν ζήτησε συγγνώμη από τους δημοσιογράφους που κατηγόρησε. Στη δημοκρατία οι αποφάσεις είναι σεβαστές. Ναι. Τελείωσε η θεωρία περί σκευωρίας Νοβάρτης. Το έτοιμο δικαιοσύνη, τελεία. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις δεν κρίνονται. Κρίνονται. Ξαναλέω, όποιος τηλεθεατής με ακούει και με ακούει, ας διαβάσει το πόρισμα. Άρα, αυτό λέει το πόρισμα. Ωραία. Το βούλευμα. Άρα, αφού λέτε ότι σέβεστε την απόφαση της δικαιοσύνης,
θα πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη για τα περισκευωρία. Ως προσκευωρία, ασφαλώς. Μάλιστα. Θα αποσύρονται. Αφού απεφάνεται τη δικαιοσύνη. Αλλά μετά θέλω να μου πείτε για το σίδερο. Πάμε λίγο στο σίδερο. Ναι, θα πάμε τώρα. Θα πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη και για τους δημοσιογράφους για τους οποίους είχαν ακουστεί βαριές κατηγορίες στη Βουλή. Από την ώρα που αμετάκλητα και τελεσίδικα η ελληνική δικαιοσύνη έκλεινε, για μένα έχει τελειώσει. Είναι αθώη. Θα του ζητήσετε συγγνώμη. Δεν κάνετε συγγνώμη. Αποσύρονται όλα. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει. Είναι σαν να λέμε ότι θα πει στον ανακριτή που κάνει πέτρο ότι δεν συγγνώμη. Άρα δεν υπάρχει σκευωρία για τα 10 πολιτικά πρόσωπα, ούτε για του δημοσιογράφου. Έληξε. Μετά από τόνου λάσπη, απειλών, χιδεοτήτων και παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, ο κύριο Γεωργιάδης αναγκάστηκε χθε να ομολογήσει κοινικά πω δεν υπάρχει σκευωρία Νοβάρτη και ζήτησε να πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Αφού μετά το βούλευμα τη δικαιοσύνη παραδέχονται πω η υπόθεση Νοβάρτη δεν είναι σκευωρία, αλλά σκάνδαλο. Άρα καταραίει η υπερασπιστική γραμμή τους εδώ και 3 χρόνια. Περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη και να απαντήσει. Ποιοι είναι οι πολιτικοί που χρηματίστηκαν από την Νοβάρτης? Ποιοι είναι αυτοί που εμπόδισαν τους δικαστές και επιχείρησαν να συγκαλύψει το σκάνδαλο? Η δικαιοσύνη θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Μένουμε στο θέμα, να βάλουμε στην κουβέντα όπως προανήγγειλα τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, γνωστό δικηγόρο, ο οποίος χειρίστηκε και χειρίζεται την υπόθεση. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εχθές λέγαμε και με την κυρία Παπαδάκου ότι τώρα ουσιαστικά ανοίγει η υπόθεση της Νοβάρτης. Ποια είναι η άποψή σας, δώστε μας τα νομικά σας φώτα, αυτά που χειρίζεστε. Εγώ είμαι πιο επιφυλακτικός και πιο ρεαλιστής. Με το δικαστικό βούλευμα που εκδόθηκε προχθές, μπήκε μια ταφόπλακα στη θεωρία της σκευωρίας. Η θεωρία της σκευωρίας ήθελε να πείσει τον ελληνικό λαό ότι όλη η υπόθεση Νοβάρτης ήταν μια σκευωρία του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα και του Καμένου της ΑΝΕΛ για να εμπλέξουν αδίκως 10 πολιτικούς τους αντιπάλους. Αυτό κατάφερε με τη βοήθεια και των συστημικών μέσων ενημέρωσης και ορισμένων ελάχιστων δικαστών επίορπων να οδηγήσει καταρχήν σε απόφαση της πλειοψηφίας η οποία συγκροτήθηκε από το ΚΙΝΑΛ και τη Νέα Δημοκρατία σε μία παραπομπή ποινική δίωξη μάλλον του Παπαγγελόπουλου και της κυρίας Τουλουπάκη. Η κυρία ανακρίτρια δεν αρκέστηκε σε αυτό, η οποία κληρώθηκε από τη Βουλή μαζί με το Δικαστικό Συμβούλιο και την Εισαγγελέα, αλλά ήθελε και άλλους κατηγορούμενους, επεξέτεινε το την δίωξη όπως είχε δικαίωμα και κατέστησε κατηγορούμενους τον κύριο Παξεβάνη, την κυρία Παπαδάκου, τον κύριο Φιλιππάκη, τον κύριο Τάρκα. 4 δημοσιογράφους, άλλους 2 εισαγγελείς, την κυρία Τουλουπάκη δηλαδή, η οποία ήταν από τη Βουλή, τον κύριο Τζούρα και τον κύριο Μανώλη και βεβαίως τον τέος υπουργό Παπαγγελόπουλο. Έφτιαξε κατηγορητήρια τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν είχε διαβάσει τη δικογραφία. Περιορίστηκε στις μηνύσεις των πολιτικών οι οποίοι αμέσως μόλις εστάλει από την κυρία Τουλουπάκη πριν μερικά χρόνια η δικογραφία στη Βουλή για να ερευνηθούν τυχόν ενδεχόμενες ευθύνες, άρχισαν να απειλούν τους εισαγγελείς, να μηνύουν τους εισαγγελείς, να υβρίζουν τους εισαγγελείς, να συκοφαντούν τους εισαγγελείς. Άλλος έλεγε θα σας πάω μέχρι τέλους, άλλος έλεγε θα σας πάω αίμα, άλλος έλεγε θα σας γδάρω, άλλος έλεγε θα σας τσακίσω, άλλος τους αποκαλούσε αλήτες. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι μέσα από αυτή την πίεση έκαναν τη δουλειά τους. Εγώ δεν λέω ότι ήταν τέλεια ή ότι δεν είχαν... μπορεί να έκαναν και λάθη, δεν ξέρω όλη τη δικογραφία της κυρίας Τουλουπάκη, δηλαδή τη δικογραφία που υπήρχε στην εισαγγελία διαφοράς επί Τουλουπάκη, γιατί αυτή δυστυχώς απεκρύβει και δεν ήρθε σε εμάς, δηλαδή στους κατηγορούμενους δημοσιογράφους
Έτσι. Της Αγγελίας και τον Διευθυντικό. Και αμέσως αρχιοθέτησαν τις 7 υποθέσεις. Έκριναν δηλαδή ότι για τους 7 από τους 10 πολιτικούς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να συνεχιστεί η έρευνα. Οι άλλοι δύο αργότερα και έχει μείνει ένας κατά το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη. Η παρατήρησή μου είναι ότι με αυτό το βούλευμα, το οποίο σε άλλα σκέλη είναι ομόφωνο, σε άλλα είναι με οριακή πλειοψηφία 3-2, με αυτό το βούλευμα μπαίνει οριστική ταφόπλακα στα λεγόμενα περισκευωρίας. Δεν υπάρχει σκευωρία. Το λέει ρητά το βούλευμα. Μάλιστα έχει και ρητή αναφορά που δεν δικαιώνει τις μηνύσεις των πολιτικών που ενεπλάκησαν, που ελέγχθηκαν. Που ελέγχθησαν, ναι. Τίωσε, ρητά, με ρητή αναφορά. Δεύτερον, δεν ας παραπέμπει κανέναν για την υπόθεση Νοβάρτης σε σχέση με την εμπλοκή των 10 πολιτικών προσώπων. Ούτε τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ούτε την κυρία Τουλουπάκη, ούτε τους άλλους κατηγορούμενους. Και αυτή η κρίση είναι ομόφωνη. Δεν υπάρχει δηλαδή μειοψηφία. Παραπέμπει μόνο την κυρία Τουλουπάκη για κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μήνυση του Κινάλ, ή μάλλον με τις δύο μηνύσεις του Κινάλ, σε βάρος Κουρουπή και Ξάνθου, για τη μη τιμολόγηση φαρμάκων το 2017 ή 2018, δεν θυμάμαι ακριβώς το έτος, και μάλιστα με οριακή πλειοψηφία, 3-2, 3 υπέρ της παραπομπής, 2 υπέρ της μη παραπομπής, και τον κύριο Παπαγγελόπουλο για ηθικό αυτούργο σε αυτήν την κατάρρευση της κυρίας Τουλουπάκη. Επίσης, τον κύριο Παπαγγελόπουλο τον παραπέμπει για 3 επιμελήματα, παραβάσεις καθήκοντος, διότι δήθεν πίεσε την κυρία Τσατάνη, την κυρία Ράικου και τον κύριο Αθανασίου. Δηλαδή για ίσονο σημασίας υποθέσεις. Ο κορμός της υπόθεσης, έτσι, ο στόχος των συνωμοτών, αυτών δηλαδή που συνωμότησαν, που συνέλαβαν, που σχεδίασαν και υλοποίησαν την θεωρία περισκευωρίας, πάει περίπατο. Βγαίνει από το κάδρο της παραπομπής. Επίσης, δεύτερη, αυτό είναι το πρώτο ηχηρό ράπισμα στις τρυφερές παριές του κυρίου Μητσοτάκη και των άλλων αυροδίαιτων συνδετημόνων της πολύ καλής καγαθής παρέας, οι οποίοι όλοι μαζί σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτή τη συνωμοσία σε βάρος εθνοτυπίας. Το δεύτερο μεγάλο χαστούκι είναι η κρίση του δικαστηρίου, η ομόφωνη κρίση του δικαστηρίου, χωρίς μειοψηφία καμία, ότι οι αποκληθέντες κουκουλοφόροι προστατευόμενοι μάρτυρες, αυτούς δηλαδή που καθίβριζαν κάθε μέρα για συκοφάντες, τους απειλούσαν, θα τους λιώσουν, θα τους κάνουν, είναι απολύτως αξιόπιστοι. Και ξέρετε, δεν τους είπαν τυχαία κουκουλοφόρους, ήθελαν συνειρμικά να τους συνδέσουν με τους προδότες που φόραγαν κουκούλα στη γερμανική κατοχή και κατέδιδαν τους πατριώτες, τους αντιστασιακούς κατά των γερμανικών στρατευμάτων. Λέει λοιπόν το βούλευμα ότι οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες, νομίζω ο Σαράφης και άλλος ένας, ο Σαράφης και... Δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία, κύριε Ματζουράνη. Και ένας και ο άλλος, και ο επόμενος. Και άλλος ένας μάρτυρας, ο Σαράφης και η Κατερίνη Κελέση. Είναι αξιόπιστοι. Γιατί βρίσκονταν στο κέντρο λήψης, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συνοβάρτες. Γιατί βρίσκονταν στον πυρήνα των γεγονότων. Αυτά δεν είναι δικά μου, είναι του βουλεύματος. Γιατί όσα κατέθεσαν, τα γνώριζαν είτε εξιδίες αντιλήψεως, είτε τα άκουσαν από το Φρουζή. Η αξιοπιστία τους είναι αναμφισβήτητη. Και μιλάμε όσα γνώριζαν για την εμπλοκή των πολιτικών προσώπων που κατέθεταν, έτσι.
Η αξιοπιστία τους είναι αδιαμφισβήτηστη. Για αυτούς τους λόγους, επίσης κατέθεσαν διαζώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσής τους ήταν παρόντες. Και αυτό απαντάει στη μορφή των μηνυτών ότι υπέγραφαν προδιατυπωμένες καταθέσεις. Καταθέσεις, ναι. Επιπλέον, από εξαιτίας μάλλον όλων αυτών, ήταν ουσιώδεις μάρτυρες. Έπρεπε να κληθούν και να εξεταστούν, εκλήθησαν ορθότατα, κατέθεσαν ορθότατα, νομικά δηλαδή έπρεπε ορθότατα εννοώ, και επειδή ήταν ουσιώδεις μάρτυρες και είχαν εκφράσει φόβο για τη ζωή τους, έγιναν προστατευόμενοι μάρτυρες, χαρακτηρίστηκαν προστατευόμενοι μάρτυρες, και παρά τη λυσαλαία προσπάθεια των μηνυτών να αποχαρακτηριστούν προστατευόμενοι μάρτυρες, να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους και η διευθύνση τους σε όλους, παρότι μεταξύ μας είχαν ήδη γίνει γνωστά, απερίφθησαν όλες οι προσπάθειες, όχι μόνο από την κυρία Τουρουπάκη, αλλά και από τον μετέπειτα, τον διάδοχό της, τον Γεωργίο Μπαρδάκη, και από τον αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος εποπτεύει και αυτής της αρχής, δηλαδή του οικονομικού εισαγγελέα, δύο φορές. Μία από τον κύριο Παπαδάκη, μία από τον κύριο Μπραχουμάτσο, και έρχεται και το βούλευμα και λέει ορθώς ήταν προστατευόμενοι μάρτυρες, γιατί γνώριζαν και κατέθεσαν. Επίσης λέει το εξής, ότι οι μάρτυρες αυτοί δεν τους ανακάλυψε στο Tide ή δεν ξέρω σε ποιο στο ρόλ η κυρία Τουρουπάκη, τους υπέληξε στην ελληνική δικαιοσύνη οι αμερικάνικες δικαστικές αρχές, δηλαδή το FBI. Το FBI. Γιατί μάλιστα είχαν καταθέσει εκεί, είχαν κριθεί αξιόπιστοι εκεί, είχαν θεωρηθεί τα όσα κατέθεσαν σοβαρά και κρίσιμα, και γι' αυτό υπέδειξαν οι Αμερικάνοι στην ελληνική δικαιοσύνη να τους καλέσει και να τους εξετάσει. Έτσι έγιναν προστατευόμενοι μάρτυρες στην Ελλάδα. Μάλιστα το βούλευμα απορρίπτει και τον ισχυρισμό των μηνυτών ότι κατέθεσαν ψέματα αυτοί γιατί προσδοκούσαν οικονομικό αντάλλαγμα, και λέει το εξής, ότι οι δύο διαδικασίες, η αμερικάνικη και η ελληνική, είναι τελείως χωριστές. Στην Ελλάδα δεν προσδοκούσαν κανένα οικονομικό αντάλλαγμα και ως εκ τούτου δεν είχαν λόγο να πούνε ψέματα, και αυτό, και έτσι ενισχύεται ακόμα περισσότερο η αξιοπιστία τους. Σημειωτέονται ότι και στην Αμερική και στη Γαλλία, όπου συμβιβάστηκε είναι ο Βάρτης και επίρρωσε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και ευρώ, τα 2/3 των παρανομιών που αποδίδονται στην Οβάρτης και την ανάγκασαν να συμβιβαστεί και να πληρώσει υπέρογκα ποσά, αναφέρονται σε παρανομίες, παράνομες δηλαδή πράξεις και παραλήψεις, υπερτιμολογήσεις, δωροδοκίες, ψευδείς βεβαιώσεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Και ενώ επλήρωσε στην Αμερική και στη Γαλλία η Νοβάρτης για εγκλήματα που διέπραξαν στην Ελλάδα οι άνθρωποι της, στην Ελλάδα έχουμε πληροφορηθεί ότι κατετέθη μια αγωγή, καθών χρόνων ήδη είχαν αποδυναμωθεί πλήρως τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς, αφού όλη η ιστορία εναντίον της Νοβάρτης ήταν μια σκευωρία εναντίον 10 πολιτικών, η οποία βέβαια κατέρευσε τώρα, αλλά έχει αποδυναμώσει πολύ την ελληνική θέση. Επιπλέον το βούλευμα αυτό αποτελεί μια νίκη της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης άσκησης ερευνητικής δημοσιογραφίας, καθώς επίσης και της ανεξαρτησίας των δικαστών. Με ποια έννοια το λέω? Και αυτό το λέγαμε και χθες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Καταρχήν αποδυναμώθηκε πλήρως ο γελίος και επικίνδυνος ισχυρισμός ότι ο δημοσιογράφος που παίρνει μια πληροφορία από κάποια πηγή, είτε είναι δικαστική, είτε είναι κατηγορούμενος, είτε είναι προστατευόμενος μάρτυρας, είτε είναι υπουργός, πολιτικός, βουλευτής, συνομωτεί μαζί του. Ο δημοσιογράφος, αυτή είναι η δουλειά του,
να συλλέγει πληροφορίες, να διασταυρώνει, να ελέγχει την βασιμότητα ημί των πληροφοριών. Και να αναδεικνύει. Και να αναδεικνύει. Ορίστε. Και να αναδεικνύει. Και να αναδεικνύει, λέω. Αυτή είναι η δουλειά. Εδώ θέλω να σας πω το εξής απίθανο. Απίθανο, δεν το φανταζόμουν. Δηλαδή πραγματικά με εξαγρίωσε, με εξόργησε, γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι ανώτατος δικαστής θα έκανε αυτήν την ατιμία. Δηλαδή, η πρώτη κατηγορία στο κατηγορητήριο που απαγγέλθηκε σε βάρος του Βαξεβάνη και που δημοσιεύθηκε, δηλαδή το λέγανε σαν μεγάλο επιχείρημα, ότι ο δημοσιογράφος Βαξεβάνη στο ντοκουμέντο δημοσίευσε μία κατάθεση προστατευόμενης μάρτυρα, η οποία έλαβε χώρα, κατέθεσε δηλαδή μάρτυρας μερικές μέρες μετά, μεταγενέστερα. Πράγματι, αυτό ήταν για μένα η σοβαρότερη κατηγορία. Το πρώτο πράγμα που αναζήτησα την κατάθεση που επικαλείται το κατηγορητήριο ότι έγινε μετά, αλλά είχε προδημοσιευθεί από το ντοκουμέντο. Την πήρα και ζητάω και την εφημερίδα από το Βαξεβάνη. Στείλε μου την εφημερίδα. Λέει, μην έχεις κάνει κανένα λάθος. Μην έχεις μπερδευτεί. Μου λέει όχι. Μου στέλνει λοιπόν την εφημερίδα. Τρεις μέρες μετά. Και έχω και την κατάθεση. Και τι βλέπω. Δεν είχαν καμία σχέση. Ναι, ναι. Απολύτως καμία σχέση. Όταν πάμε λοιπόν την επόμενη σε ένα κρίτερ, πάω μπροστά στο γραφείο με τα δύο φύλλα, την εφημερίδα και το την εφημερίδα και την κατάθεση της μάρτυρας και τη λέω σας παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη, επειδή εγώ μπορεί να μην είμαι τόσο έξυπνος, δείξτε μου σας παρακαλώ, πού αναφέρεται αυτό το οποίο εσείς αποδίδετε στο κατηγορητήριο εναντίον του Βαξεβάνη. Ποιο σημείο κοινό υπάρχει? Δεν υπήρχε κανένα σημείο. Το προγένεστε. Χαμήλωσε μάτια και δεν απαντούσε. Θεωρείτε ότι έγινε σκόπιμα. Θα σας πω. Δύο πιθανότητες υπάρχουν. Δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή, και εγώ θα δεχθώ την επικέ σα, είναι ότι δεν διάβασε καθόλου τη δικογραφία. Δεν έκανε τον κόπο. Πήρε τις μηνύσεις. Πήρε τις μηνύσεις, είπε ο κύριος Βαξεβάνης. Πήρε τις μηνύσεις και τις βάλανε αυτούς στο κατηγορητήριο. Αυτό κάνω. Θα σας πω. Αυτό κάνω. Πήρε λοιπόν. Δεν πήρε ούτε την εφημερίδα, ούτε την μαρτυρία. Αντέγραψε τις μηνύσεις. Αυτό έκανε. Στις μηνύσεις είχαν κάνει αυτό το λάθος οι δικηγόροι των μηνυτών, μέσα στην ταχύτητα που ήθελαν να καταθέσουν μηνύσεις, μέσα στο πάθος και την εκδικητικότητα, και έγραψαν αυτό το θέμα. Μπέρδεψαν στην ουσία καταθέσεις της ιδίας μάρτυρας. Η μάρτυρας αυτή είχε καταθέσει πολλές φορές. Πολλές. Τρεις φορές. Πριν γίνει το δημοσίευμα του Βαξεβάνη, είχε καταθέσει αυτά τα οποία δημοσίευε ο Βαξεβάνης. Το είχαμε διαβάσει. Τα είχε δημοσίευσει αυτά. Των καταθέσεων. Είχε κάνει και κάνα δύο καταθέσεις μετά. Τον μπλέξανε είτε σκόπιμα είτε από λάθος. Η ανακρίτρια λοιπόν δεν έκανε τον κόπο. Ήταν και μεγάλη υπογραφή. Ήταν και μεγάλη ανακρίτρια. Συνταξιοδοτήθηκε τώρα και ευτυχώς δεν ταλαιπωρήσει άλλους ανθρώπους. Και προφανώς για μένα δεν λειτουργήσε με δόλο, δηλαδή συνειδητά, αλλά από τεμπελιά δεν ασχολήθηκε με το υλικό της δικογραφίας. Απόδειξη ότι δεν ασχολήθηκε με το υλικό της δικογραφίας είναι ότι βρέθηκε έγγραφο του νομικού συμβούλου του FBI που εργάζεται εδώ στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Προς τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος μάλιστα το διαβίβασε με μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά. Και έλεγε ο άνθρωπος. Ήταν νομικός. Καλέστε με. Έχω να σας δώσω πληροφορίες. Παρακαλώ, καλέστε με. Και δεν καλέστηκε ποτέ. Ναι. Αντώνης Στελόπουλος, για να επισπεύσουμε λίγο. Κύριε Ματζουράνη. Ναι. Ο τηλεοπτικός χρόνος. Έχω συγκλονιστεί από την αφήγηση, υπό την έννοια ότι δεν ξέρω πόσο μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοιου είδους έστω αμέλεια από μια τόσο σοβαρή δικαστικό, αν δεν κάνω λάθος, στο βαθμό του αεροπαγήτη, έτσι. Δηλαδή, ακόμη και αν δεχνώ την αμέλεια, δεν ξέρω πόσο δικαιολογείται η αμέλεια σε αυτήν. Είναι αδικαιολόγητη, τελείωσε. Είναι αδικαιολόγητη. Αλλά εγώ θέλω να λαμβάνω πάντα την πιο επιχειρή. Ωραία. Αυτό που έχει...
Εκείνο που θέλω να σας πω όμως, και επιστρέψτε μου, θα φτάσω το βράδυ. Το βράδυ της, το βούλευμα δημοσιεύθηκε, μάλλον η διάσκεψη και η απόφαση για όλους τους κατηγορούμενους ελήφθη 26 Ιουνίου. Το βούλευμα δημοσιεύθηκε 30 το βράδυ, 11 και 4, 11 και 20. Βεβαίως λίγο πριν, το Αθηναϊκό Πρακτορείο με αριθμό 2590-1654 σας τη δείχνω εδώ είδηση. Το αναδείξαμε, και... το αναδείξαμε. Ναι. Τα είδαμε αυτά, κύριε Μαντζουράκη. Και τα αναδείξαμε, τα αναδείξαμε αυτά, κύριε Μαντζουράκη. Παραπέμπονται για τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Βγήκε μετά αυτό, βγαίνει πρώτα το πρώτο θέμα, μετά βγαίνει η Μάνδρου και επαναλαμβάνουν αυτή την ψευδή είδηση. Την άλλη μέρα ζητάνε συγγνώμη. Αλλά ο οικονόμου επαναλαμβάνει τα ίδια χυδαία ψέματα. Και την άλλη μέρα, και σήμερα αν δείτε στο Facebook ή στο Twitter, έχει αναρτημένη την δεν ίδια. Δεν έχει κατεβάσει ακόμη. Δεν την έχει κατεβάσει. Λοιπόν, η παραπληροφόρηση προς τους δημοσιογράφους που ανάγκασε, προσέξτε πόσα φιλικά στην κυβέρνηση μέσα. Το NGR, το πρώτο θέμα, το Sky, την Καθημερινή και τον Τέλο να ζητήσουν συγγνώμη γιατί παραπληροφόρησαν τους αναγνώστες και τηλεθεατές επειδή οι ίδιοι υπήρξαν θύματα παραπληροφόρησης από ανώτατες δικαστικές πηγές, είναι μισή αλήθεια. Η υπόλοιπη αλήθεια είναι ότι η παραπληροφόρηση δεν προήλθε αποκλειστικά και μόνο από ανώτατες δικαστικές πηγές, αλλά και από την κυβέρνηση κεντρικά. Γιατί το Αθηναϊκό Πρακτορείο, μην το ξεχνάτε, 2 μήνες μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τον Μητσοτάκη, το υπήρχαν απευθείας στην αρμοδιότητα του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Το πήρε επίσης, υπό τη σκέπη το έτσι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμενε την επόμενη μέρα όταν ξέραμε όλοι το βούλευμα. Άρα ήταν κεντρικό σχεδιασμός. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί οι κύριοι εξεπλάησαν, ευνηδιάστηκαν. Δεν περίμεναν αυτήν την εξέλιξη. Ήταν σίγουροι ότι θα παραπενθούν κάποιοι για την εμπλοκή. Ωραία, κύριε Ματζουράνη, αυτό έχει γίνει σαφές. Και δυστυχώς και το επάγγελμά μας δοκιμάστηκε για ακόμη μία φορά. Από εδώ και πέρα, αυτό που έχει σημαντικό, είναι σημαντικό πριν κλείσουμε να δούμε, και χρειαζόμαστε και την νομική σας και την πολιτική σας άποψη, είναι τι μέλη γενέστε. Η κυρία Παπαδάκου άφησε ένα υπονοούμενο ότι στη δικογραφία υπάρχουν καινούργια στοιχεία που θα μπορούσαν να ανασύρουν τις αρχιοθετήσεις. Επίσης. Μίλησε συγκεκριμένα, Αντώνη. Αντώνη, συγκεκριμένα. Μίλησε για τον κύριο Γεωργιάδη και για τον κύριο Αβραμόπουλο με τα πόθεν έσχες, τα ποσά που είναι ασαφή, από πού προέρχονται κτλ. Εντάξει, εκεί δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν ο εισαγγελέας Καψαμπέλης να αρχιοθέτησε και μετά να έστειλε στην ΑΡΕ. Καψιμάλη, συγγνώμη. Να αρχιοθέτησε και μετά να έστειλε στην ΑΔΕ. Και γιατί δεν έστειλε στην ΑΔΕ και να περιμένει το πόρισμα και μετά να αποφασίσει να πρέπει να αρχιοθετήσει. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε και για τον κύριο Στουρνάρα, αν υπάρχει κάποια νομική διαδικασία με βάση το βούλευμα, έτσι ώστε να ερευνήσει τις καταγγελίες Μανιαδάκη περί εκβιασμού. Γιατί και αυτές είναι πολύ σοβαρές. Για μένα ο πιο εκτεθειμένος είναι ο κύριος Τουρνάρας. Ο λαλίστατος κύριος Τουρνάρας, που όταν χρειάζεται βοήθεια η κυβέρνηση κάνει μία δήλωση εναντίον του Τσίπρα ή άλλη δήλωση υπέρ των κυβερνητικών μέτρων. Ο λαλίστατος κύριος Τουρνάρας που χρησιμοποιεί την Τράπεζα της Ελλάδος για ιδιωτικές υποθέσεις, έβγαζε δελτία τύπου η Τράπεζα της Ελλάδος για τις αντιδικίες του Βαξεβάνη με την γυναίκα του. Ο λαλίστατος λοιπόν κύριος Ουρνάρα, σιωπά. Δεν ξέρω αν αγνοείται η τύχη του, αν είναι εδώ ή αν έχει εξαφανιστεί, αλλά από ό,τι μαθαίνω είναι εδώ, στο γραφείο του. Και σιωπά. Και σιωπά γιατί? Γιατί στο βούλευμα γίνεται η εξής παραδοχή. Ότι προσέξτε, ο Μανιαδάκης είναι ψευδομάρτυρας, έγινε ψευδομάρτυρας, άλλαξε τις καταθέσεις του μετά την επίσκεψη στο γραφείο του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου απειλήθηκε και πιέστηκε, αναφέρονται δε και σε εντός εισαγωγικών φράσεις που είπε ο ίδιος ο Μανιαδάκης, θα σας τσακίσουμε, θα σας γαμίσουμε, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, θα σας λιώσουμε, και λέει το βούλευμα ότι αυτά τα είπε ενώπιον των εισαγγελέων, των τριών που ήταν πριν κατηγορούμενοι και απειλάγησαν, και τα είπε σε συγκεκριμένη ημερομηνία και σε συγκεκριμένο γραφείο στην Γενική Ασφάλεια Αθηνών.
Ο κύριος Τουρνάρας είναι εκτεθειμένος. Όσο υπόλογος πολιτικά είναι ο κύριος Μητσοτάκης, άλλο τόσο εκτεθειμένος και πολιτικά, αλλά και νομικά είναι ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος πρέπει να εξηγήσει γιατί κάλεσε το Μανιαδάκη στο γραφείο του, γιατί τον απείλησε το Μανιαδάκη, γιατί το βούλευμα λέει ότι αμέσως μετά άλλαξε ο Μανιαδάκης τις καταθέσεις του και άρχισε να λέει ψέματα. Ποινική διάσταση είναι το θέμα, αν υπάρχει. Αν πρέπει να κινηθεί ποινική διαδικασία ή έστω ανακριτική έρευνα για αυτές τις καταγγελίες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πέρα από το πολιτικό που είναι σαφές. Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω μεγάλες ελπίδες. Το είπατε στην αρχή. Το είπατε στην αρχή αυτό. Οι επάγγελτες διώξεις δεν πρόκειται να γίνουν. Ή αν θα γίνουν, θα γίνουν μετά από αρκετό χρόνο και υπό άλλες συνθήκες. Με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, αυτή τη ζωφερή πολιτική κατάσταση, δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες ελπίδες. Γιατί δεν πρέπει να αναμένουμε και είναι άδικο και εξωπραγματικό να θέλουμε όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς να είναι ήρωες. Δεν γίνεται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις φυσικές αντοχές καθένας ανάλογα με τη δύναμή του, τις ψυχικές αντοχές επίσης ανάλογα με την εσωτερική του συγκρότηση. Δεν μπορεί να απαιτείς από έναν δικαστή και εισαγγελέα να κοντραριστεί με ένα πρόσωπο σαν τον Σουρνάρα. Γιατί τι σκέφτεται, ποια είναι η ζημιά, ποια είναι το ολέθριο παράδειγμα για όλους τους εισαγγελείς. Είναι ότι μπορεί να έχω την τύχη της τουλπάκι. Αν πιάσω να ελέγξω έναν ανέγκυφτο, έναν πανίσχυρο της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, μπορεί να ταλαιπωρηθώ επί χρόνια και δικαστικά, αλλά και με τη δημοσιότητα την αντική, ως εγκάθετος κομματικά, ότι είμαι ένας δικαστής εμπαθής, ο οποίος κυνηγάω τους αθώους ανθρώπους, καθιστώ τους αθώους κατηγορούμενους. Αυτή όλη η εξωφερή. Κύριε Ματζουράνη, αυτό δεν μας ακούγεται καθόλου ευχαριστώ όμως. Και ειδικά στους πολίτες. Ακούστε τώρα εδώ τώρα. Έτσι, θα το πω όμως. Λιμάνι του αδυνάτου είναι η δικαιοσύνη. Αλίμονό μας τώρα, αν. Αυτό μας στεναχωρεί πολύ τώρα. Πάρα πολύ. Παράδειγμα του Λουπάκη, Τζούρα και Μανώλη είναι ένα θλιβερό παράδειγμα με αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Καθαρά πράγματα, ξεκάθαρα. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Είτε μας λυπεί, είτε δεν μας λυπεί. Οι άνθρωποι αυτοί διώχθηκαν γιατί έκαναν τη δουλειά τους. Και το ότι έκαναν τη δουλειά τους το λέει το βούλευμα πια. Ομόφωνα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ακόμα και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλαδή κύριε Ματζουράνη, η υπόθεση Νοβάρτης. Ακούστε τώρα, η υπόθεση Νοβάρτης. Που ταλαιπωρήθηκαν τέσσερις συνάδελφοι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Που ταλαιπωρήθηκε η κυρία Τουλουπάκη, μία δικαστική λειτουργός. Θα αποτελέσει ένα παράδειγμα στο μέλλον δικαστές που βλέπουν ότι βάζουν κάποιοι το δάχτυλο στο μέλι και ασκούν και δημόσια διοίκηση να φοβούνται επειδή είναι ψηλά σε υψηλές θέσεις. Αυτό δεν μπορεί να προκύψει από εδώ. Δεν μπορεί να προκύψει σε αυτή τη χώρα αυτό. Αλίμονό μας να προκύψει αυτό. Θέλω να ολοκληρώσω. Ναι. Έχουμε λοιπόν αυτό το αντιπαράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα. Το κακό. Ναι, ότι διώχθηκαν οι άνθρωποι γιατί έκανε τη δουλειά τους σύμφωνα με τον νόμο και τη συνείδησή τους. Μετά από ταλαιπωρία όμως, ναι, αθώθηκαν ομόφωνα. Ωραία. Όπως είδατε, η αθώωση πέρασε στα ψηλά. Τα συστημικά μέσα, εντάξει, μουγκά. Εντάξει. Έτσι, μόνο σε κάποια άλλα μέσα το διαδίκτυο και χαμηλότερης ισχύως μέσα πέρασε η αθωτική η κρίση του Συμβουλίου. Αυτό τι σημαίνει? Τελικά, αυτό δίνει ένα αντιπαράδειγμα. Στο κακό παράδειγμα έρχεται ένα καλό αντιπαράδειγμα. Ότι όταν ο δικαστής κάνει τη δουλειά του σωστά με βάση τον νόμο και τη συνείδησή του και τα πραγματικά στοιχεία, τελικά, έστω και αν ταλαιπωρείται προσωρινά, δικαιώνεται. Δικαιώνεται. Και τι προσφέρει αυτό το καλό αντιπαράδειγμα? Προσφέρει στους δικαστές ένα στοιχείο που είναι απαραίτητο για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Ένας δικαστής για να είναι ανεξάρτητος, δηλαδή να κρίνει ελεύθερα
με βάση τον νόμο, τα πραγματικά περιστατικά και τη συνείδησή του και όχι υποδείξεις, είτε απειλές, είτε οτιδήποτε άλλο, δωράκια κλπ. Για να είναι λοιπόν ανεξάρτητος, θα πρέπει να είναι ελεύθερο να κρίνει με βάση τα κριτήρια που σας είπα, τον νόμο και τη συνείδησή του, τα πραγματικά περιστατικά, και για να είναι ελεύθερος θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια, να είναι ασφαλής, να είναι σίγουρος ότι αν κάνει το καθήκον του, δηλαδή ασκήσει τις αρμοδιότητες που του δίνει το Σύνταγμα και ο νόμος, είτε είναι δυσάρεστος, είτε είναι ευχάριστος, είτε ελέγχει τον πιο άσημο, είτε τον πιο διάσημο πολίτη, ναι, είτε τον ανίσχυρο, είτε τον πιο ισχυρό. Δεν έχει καμία αντική επίπτωση, καμία ταλαιπωρία. Αυτό το αντιπαράδειγμα πρέπει να αναδείξουμε όλοι. Έτσι. Και κυρίως οι πολίτες. Και πρέπει να γίνει συνείδηση ότι δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι στις δημοκρατίες. Δεν υπάρχει κανένας υπεράνω του νόμου. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένας υπεράνω υποψίας. Δέστε σας παρακαλώ. Έχουμε ένα επιχείρημα. Το ακούμε συνέχεια. Το 10 υψηλόβαθμοι πολιτικοί, πρωθυπουργοί, αντιπρόεδροι κυβέρνησης, διοικητής Τράπεζας Ελλάδος κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Όταν η κυρία Τουλουπάκη έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή και μετά η Βουλή της την έστειλε και της λέει κάνε προκαταρκτική. Πράγματι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό ισχύει και για όλους τους κατηγορμένους. Δεν κρέμιεται στα μανταλάκια ο Φιδίδης, δεν κρέμιεται στα μανταλάκια ο Λιγνάδης, δεν κρέμιεται ο κάθε κατηγορητής της Φυρίγκου. Όλοι οι κατηγορούμενοι κρέμιονται στα μανταλάκια. Κακώς στην Ελλάδα, έτσι. Κάκιστα. Αλλά όλοι κρεμιούνται. Και κυρίως οι πολιτικοί με την είσοδό τους στην προαιρετική. Κανένα τους έβαλε το πιστόλι στο κεφάλι για να γίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, αντιπρόεδροι κυβέρνησης ή διοικητές. Μόνοι τους πήγαν. Με την προαιρετική είσοδό τους στον πολιτικό στίβο αναλαμβάνουν και ένα μεγαλύτερο κίνδυνο. Διότι η δημοσιότητα δεν είναι μόνο να σε χειροκροτούν, είναι και να σε υβρίζουν. Το ίδιο ισχύει και για τους δικαστές και για όλους μας. Και σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν λαμπρές σελίδες για το δίκιο, πέσανε στη σφαίρα πάνω αρκετοί, και για τα θέματα της δημοκρατίας. Εάν αρχίσουμε να φοβόμαστε τους ισχυρούς, μη μας πάρει καμιά στραβή, αλίμονό μας σαν χώρα, κύριε Ματζουράνη. Αυτό πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα. Γιατί δείτε πώς αντιμετωπίζει αντίστοιχες περιπτώσεις άλλες κοινωνίες. Εδώ λοιπόν ξεσηκώθηκε ο κόσμος γιατί ελέγχθηκαν 10 ανέγκυχτοι, οι οποίοι αμέσως οι 7 αποδόθηκαν λευκοί, οι άλλοι 2 μετά, καλός ή κακός. Και ο τρίτος είναι στη διαδικασία την ποινική, η οποία εξελίσσεται και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη του. Και έχει και αυτό το τεκμήριο αθωότητας. Προσέξτε όμως τι έγινε στη Γαλλία. Το είπαμε χθες για τον Σαρκοζή με το βραχιολάκι. Με το βραχιολάκι. Ο Φιγιόν καταστράφηκε πολιτικά και αυτός και η γυναίκα του. Και πλήρωσαν τεράστια πρόστιμα. Θυμηθείτε το Σιράκ, τι έγινε με το Σιράκ. Έτσι. Θυμηθείτε τι έγινε με την μετέπειτα πρωθυπουργό της Σουηδίας, η οποία αγόρασε μία σοκολάτα, κατά λάθος έδωσε την κάρτα του, ήταν τότε υπουργός εξωτερικών, την κάρτα του Υπουργείου Εξωτερικών και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Υπουργός, να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση Προεδρίας και Πρωθυπουργίας του κόμματος και της χώρας της και να περιμένει 8 χρόνια για να ξαναβγεί στο προσκήνιο, να γίνει αρχηγός του κόμματος, να πάρει τις εκλογές και να γίνει πρωθυπουργός. Κύριε Ματζουράνη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε και την ενημέρωση που μας κάνατε. Ήταν λεπτομερές, έτσι όλοι οι πολίτες, οι τηλεθετές μας στη Βόρεια Ελλάδα, να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Μία λέξη θέλω να σας πω. Να την πείτε. Μία λέξη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει στον Κρεμαστινό, τον γιατρό του και μετέπειτα υπουργό υγείας, όταν ένας πρωθυπουργός υιοθετεί εγκληματικές σκέψεις, παίρνει διαζύγιο από τη δημοκρατία. Να είστε καλά. Κινήθηκε στο τέλος μας. Να είστε καλά, κύριε Ματζουράνη. Καλό μεσημέρι, γεια. Το είπαμε διαφορετικά τώρα. Πάμε σε πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα.
Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και της σημερινής μας συνάντησης. News. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλας από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τώρα, δυστυχώς, όλο και χειροτερεύουν τα πράγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, την αβαρχίδα, θα λέγαμε, το νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Βαγγέλης Χριστόδουλος έχει το ρεπορτάζ, ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει, Βαγγέλη, και το προηγούμενο διάστημα και με τη συνέντευξη που είχαμε με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου. Βεβαίως, είναι η έλλειψη αναισθησιολόγων που έθεσε το επίκεντρο για μία ακόμα φορά για αρνητικό λόγο. Η υπόθεση αυτή αφορά την 30η Ιουνίου, λίγες ημέρες πριν, ένα μόσχευμα που ήρθε από την Κύπρο, μάλιστα, 27χρονου δότη, υπατικό μόσχευμα, ήταν και μεταμόσχευση στην κλινική μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που στεγάζεται βεβαίως στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως η μεταμόσχευση αυτή ακυρώθηκε λόγω του γνωστού θέματος με την έλλειψη αναισθησιολόγων και από το νοσοκομείο αυτό, όπως και από αλλού. Η υπόθεση αυτή, η οποία έγινε γνωστή μετά από καταγγελία του Προέδρου Συνδέσμου των Νευροπαθών, του κυρίου Λεοντόπουλου, αλλά και από την ΕΣΑΜΕΑ, προκάλεσε αντιδράσεις. Μάλιστα, το θέμα αυτό πήρε θέση και η κυρία Γκάγκα από το Υπουργείο Υγείας. Είναι μία ακόμα έκφανση του γνωστού προβλήματος με την έλλειψη αναισθησιολόγων από πολλά νοσοκομεία, δυστυχώς και από το Ιπποκράτειο. Και θυμίζω ότι μας έλεγε ο Διευθυντής των Γιατρών εκεί ότι θα παραδώσουμε τα κλειδιά. Το θυμίζω πως το είχε πει χαρακτηριστικά από τις ελλείψεις που έχουμε σε συναδέλφους γιατρούς και ιδιαίτερα αναισθησιολόγους. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Λεοντόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νευροπαθών. Καλησπέρα, κύριε Λεοντόπουλε. Να είστε. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Είμαι, εκτός από πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νευροπαθών, είμαι μέλος του Ειδικού Συμβουλίου του ΕΟΜ και με αυτή την ιδιότητα έχω εκπλαγεί. Μάλιστα. Γιατί το μόσχευμα είναι υπατικό και σκέφτομαι τον άνθρωπο που θα το έπαιρνε. Για φανταστείτε, ένας άνθρωπος που περιμένει ένα μόσχευμα που δεν ξέρει αν ποτέ θα του ξανάρθει αυτή η ευκαιρία για να μπορέσει να ζήσει. Γιατί δεν είναι όπως είναι το μόσχευμα του νεφρού, το οποίο υπάρχει και υποκατάσταση αιμοκάθαρσης για να μπορέσει 2 και 3 και 4 χρόνια. Το είπα, χωρίς είπα δεν μπορεί να ζήσει. Αυτός ο άνθρωπος, φανταστείτε την απογοήτευσή του όταν κατάλαβε γιατί δεν εφημέρευε. Όχι, δεν υπήρχε. Υπήρχε. Δεν εφημέρευε νοσιολόγο. Δεν υπάρχουν καθόλου νοσιολόγοι και υπάρχουν λίγοι αντί για πολλούς. Όλο το σύστημα υγείας είναι έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Όλα τα νοσοκομεία έχουν λήψει. Δεν μπορεί όμως ένα σύστημα, ένα μεταπτυχιακό κέντρο που περιμένει 20 μοσχεύματα υπατικά το χρόνο, τόσα περίπου γίνονται. Και από ό,τι ξέρουμε, είναι το μοναδικό κέντρο για μεταμοσχεύσεις, έτσι, σε δημόσιο νοσοκομείο. Υπάρχει το Λαϊκό, στο οποίο πήγε τελικά το μόσχευμα, αλλά δεν είναι της κλάσεως και δεν έχει την πείρα που έχει το Ιπποκράτειο. Το Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν είναι πρωτάκτορα, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Βρέθηκε το μόσχευμα από την Πέμπτη. Παρασκευή το συζητάγαμε. Σαββάτο απόγευμα έγινε, Σαββάτο βράδυ έγινε η μεταμόσχευση. Δεν θα μπορούσε να έχει βρεθεί ένας νοσηλόγος. Είναι αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Είναι δηλαδή να τρελαίνεται κανείς. Απορώ γιατί δεν έχει επέμβει ακόμα εισαγγελέας. Γιατί του ανθρώπου, χάθηκε η ζωή του ανθρώπου. Γιατί το μόσχευμα αυτό ήταν ζωή. Ευτυχώς από ό,τι ξέρω, αυτός που το πήρε, πάει μια χαρά και τουλάχιστον δεν χάθηκε το μόσχευμα. Αλλά δεν είναι η μοναδική η συμφορά. Ξέρετε πόσα μοσχεύματα δεν έχουν πάρθει για τέτοιου και παρόμοιου λόγου. Κάποιο να βρεθεί να μα πει τέλο πάντων τι γίνεται με τα νοσηλευτικά κέντρα, τι γίνονται τα μοσχεύματα, πόσα έρχονται. Έχουμε πέσει όλοι με τα μούτρα στη διαφήμιση τη δωρεά οργάνων. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται μοσχεύματα και να χάνονται ή να μην τα παίρνει αυτό που το περιμένει. Εγώ πιστεύω πω δεν έχει ακόμα επέμβει εισαγγελέα, να δούμε τι γίνεται. Τι σας έχουν πει, κύριε Λεοντόπουλε, από το Υπουργείο? Μιλήσατε με το Υπουργείο Υγείας? Απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως, ε? Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, εισαγγελέας δεν έχει παρέμβει. Πολιτικά το Υπουργείο Υγείας δεν έχει παρέμβει. Αν και ο Βαγγέλης, θα βλέπουμε λίγο το Βαγγέλη, είπε ότι είχαμε μια παρέμβαση, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Γκάγκα, μου είπες. Ακριβώς, η οποία είπε ότι θα γίνει έρευνα επί του θέματος αυτού, χωρίς να προχωρήσει όμως σε περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες για την υπόθεση. Μάλιστα. Έχουμε μόνο μία αναφορά της αναπληρώτρησης Υπουργού. Ότι θα γίνει έρευνα. Ότι θα γίνει έρευνα. Ναι. Θα γίνει έρευνα. Την παρέμβαση εισαγγελέα ζητά και η ΕΣΑΜΕ, να το αναφέρουμε και αυτό ως στοιχείο. Ναι, είναι η συνομοσπονδία των ατόμων με αναπηρία, έτσι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Τώρα, κύριε Λεοντόπουλε, εσείς τι προτίθεστε να κάνετε, διότι είστε και στον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, όπως μου είπατε, πέρα από το ότι είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νευροπαθών. Εμείς, τον κύριο Παθεδωρή, τον πρόεδρο του ΕΟΜ, πρέπει σύντομα να συναντηθούμε, να δούμε ποιες λύσεις θα βρεθούν, πώς μπορεί να αυτό το πράγμα να μην είναι τελείως παράλογο. Δηλαδή, ας πληρώνουμε εμείς ο ΕΟΜ από τα δικά του έξοδα έναν αισιολόγο να είναι πάντα στα μπάι. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Ποιος θα το ακούσει αυτό? Αν ισχύουν να πω ότι δεν υπάρχει χειρουργός, εντάξει, δεν αντικαθεί ένα χειρουργό. Ένα χειρουργός υπάρχει σε κάθε νοσοκομείο που κάνει με ένα μοσχεύσιο. Το καταλαβαίνω. Αναισθησιολόγος όμως. Υπάρχει έλλειψη, το καταλαβαίνω. Έλλειψη όλη την Ελλάδα υπάρχει. Αλλά θα έπρεπε ένα από του 12 που είναι, αντί για να είναι 30, είναι 12. Δεν ξέρω πώς είναι. Ένα άνθρωπο να είναι στα μπάι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνετε. Είναι θέμα ζωής και θανάτου η μεταμόσχευση. Δεν το συζητάμε. Όσο, ό,τι και να λέμε είναι λίγο. Νίκος Πιτσέρη. Ναι. Αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει όλους είναι ότι τι έχει γίνει μέχρι τώρα για να αναπληρωθεί αυτό το κενό. Είναι ένα κενό για το οποίο μιλάμε μήνες. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει δυσκολία όχι μόνο στη συγκεκριμένη ειδικότητα αλλά και σε άλλες. Μόνο που επειδή ακριβώς είναι η ειδικότητα αυτή στην οποία εξαρτώνται πολλά χειρουργία. Θα έπρεπε, δεν ξέρω, κάποιοι γιατροί να εκπαιδευτούν ενδεχομένως και με ταχύρυθμο πρόγραμμα, δεν ξέρω. Νίκο, έχουμε την περίπτωση του Ιπποκράτειο που δεν είναι όπως είχαμε στην Κοζάνη, που δεν υπήρχε καθόλου αναισθησιολόγος και μία γεμονούσα με νεκρό βρέφος έκανε βόλτες για να βρεθεί αναισθησιολόγος και να γίνει η επέμβαση. Έγινε με συνταξιούχο αναισθησιολόγο. Και είχε παρέμβει μετά ένα συνταξιούχο στρατιωτικό, τον οποίο τον φιλοξενήσαμε και στην εκπομπή και δόθηκε η λύση. Εδώ μιλάμε για ένα νοσοκομείο που λέει και ο πρόεδρος, προσέξτε. Προσέξτε, που έχει τα προβλήματά του, τα αναδείξαμε. Συμμεριζόμαστε και στηρίζουμε τα αιτήματα των γιατρών αλίμονο. Αλλά λέει ο πρόεδρος, και έτσι είχε πει τότε και στη συνέντευξη σε εμάς ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ότι υπάρχουν αναισθησιολόγοι, απλά δεν επαρκούν. Δηλαδή το οργανόγραμμα λέει, ας πούμε, πρέπει να είναι 40 και είναι 7-8. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Δεν είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο. Δεν εφημέρευε αναισθησιολόγος σε ένα χειρουργείο όμως που προσέξτε για μεταμόσχευση που ήταν προγραμματισμένο. Δηλαδή προηγήθηκαν οι διαδικασίες ότι το μόσχευμα θα πάει στο Ιπποκράτειο. Ξέρουμε ότι περιμένουν γιατροί να το υποδεχτούν, βάζουν τον ασθενή και κάνουν την επέμβαση. Έτσι δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε? Έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν έπαθα ένα ατύχημα, δεν έπαθα ένα τροχαίο ατύχημα και με πάνε στο Ιπποκράτειο ξαφνικά και δεν υπάρχει ο αναισθησιολόγος. Ήταν μια προγραμματισμένη διαδικασία. Αναμενόμενη κιόλα. Ακριβώς. Αυτή είναι η δουλειά τους. Ακριβώς. Με αυτή τη δουλειά τους. Ενώ περιμέναμε το μόσχευμα, δεν υπήρχαμε τον αναισθησιολόγο. Που το νοσοκομείο διαθέτει λίγους, αλλά διαθέτει κάποιους. Έστω 6-7 πώς είναι εκεί. Το θέμα ήταν αλλιώς. Σε εμάς ακούστηκε αλλιώς. Ότι επειδή είναι λίγοι, δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Αυτό το μυαλό μου δεν το χωράει. Δεν παίζει πουθενά αυτό. Υπάρχει εφημερία αναγκαστική, έτσι, και γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι γιατροί. Υπάρχει και η εφημερία που είναι από το σπίτι που είναι stand-by σε επιφυλακή και θα παρεύουν αν χρειαστεί. Εντάξει τώρα. Δεν είναι. Πού ήταν αυτό, ωραία, γιατί δεν υπήρχε. Είναι και να κλαίμε και να γελάμε, κύριε Πρόεδρε. Είναι και να κλαίμε και να γελάμε. Δυστυχώς από τη μεριά του ασθενούς είναι μόνο για να κλαίμε. Έτσι. Είναι και να κλαίμε και να γελάμε. Για γέλια είναι η κατάσταση. Ναι, ακριβώς. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι να ρωτήσεις τον κύριο Πρόεδρο. Όχι, όχι αυτό. Απλώς να αναφέρουμε και να κρατήσουμε αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό να είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό, είπατε. Υπάρχουν και άλλα ανάλογα, παρόμοια. Υπάρχουν και άλλα ανάλογα που δεν το έχουν πάρει πια, δεν το δε, επειδή δεν το δέχονται το μόσχευμα. Το παίρνουν και το βγάζουν ακατάλληλο. Που χάθηκαν μοσχεύματα. Το μόσχευμα αυτό γίνεται κατάλληλο για μια άλλη χώρα, ενώ σε εμάς είναι ακατάλληλο. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν το ξέρω πώς είναι, θα ήθελα κάποια στιγμή ένας δημοσιογράφος να ζητήσει από τον ΕΟΜ να δούμε πόσα μοσχεύματα χάνονται.
Αν δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε δημοσκέψεις, να τις κάνουμε. Δεν μπορεί να κάνουμε δημοσκέψεις. Έχει ενδιαφέρον αυτό που μας λέει ο κύριος Πρόεδρος, με τη δέσμευση ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα και με τη δικιά σας τη βοήθεια. Είμαστε στις διαδεσίες όποτε θέλετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία. Τι να πούμε τώρα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Τι να πούμε. Πάμε στο Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Είναι πυρκαγιές, έτσι. Βαγγέλη. 311 δασικές πυρκαγιές σε μία εβδομάδα σημειώθηκαν στην Ελλάδα. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι από το Καρέντι στην Αργολίδα από τις τελευταίες ώρες. Μονοπόλιο των ενδιαφέρων. Έχουν απλωθεί πολύ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες για να καλύψουν όλες τις υποχρεώσεις. Είναι και σε επιφυλακή πολλές από αυτές. Το θέμα που έχετε στην επικαιρότητα λόγω των πυρκαγιών αυτών είναι βεβαίως ότι δεν υπήρχε ανάλογη προετοιμασία, λένε οι πυροσβέστες τουλάχιστον, καθώς παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό στις υπηρεσίες όλης της χώρας. Μένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να πούμε ότι αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο σας. Είναι πολλά τα πύρινα μέτωπα. Ποια είναι η κατάσταση που έχετε εσείς ως εικόνα και τι γίνεται και με την Κεντρική Μακεδονία, όπου εκεί επιχειρείτε εσείς, αν έχουμε τα απαιτούμενα μέσα, σε εξοπλισμού, στο προσωπικό. Για πείτε μας λίγο. Καταρχήν, η Κεντρική Μακεδονία επιχειρεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 οχήματα με 24 ανθρώπους πυροσβέστες στην Κεντρική Μακεδονία, οι οποίοι είναι στην Αυλώνα, είναι στην Ιταία και είναι και στην Αττική. Και μάλιστα αυτοί που ήταν στην Άφισσα εχθές έχουν πάρει εντολή αυτή τη στιγμή να κατέβουν προς το Πόρτο Γερμανό. Δηλαδή να κάνουν 300 χιλιόμετρα, σβήσαν τη φωτιά εκεί πέρα, τη θέσαν υπό μερικό έλεγχο και ξεκινάνε αυτή τη στιγμή τα πληρώματα προς το Πόρτο Γερμανό στην Αττική. Δηλαδή ξαναγυρνάνε πίσω. Μιλάμε για απάνθρωπες συνθήκες. Οι πυροσβέστες πραγματικά δίνουν τον καλύτερο σε αυτό. Και είμαστε μόνοι μας. Αν θέλετε πιστέψτε μας, είμαστε μόνοι μας. Κύριε Ιωαννίδη, πόσο εδείκνυται αυτό να μετακινούμε συνέχεια συναδέλφους σας από τη Βόρεια Ελλάδα προς τον Νότο? Γιατί δεν πάει πλέον σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά γενικότερα η πολιτική προστασία, έτσι ώστε να έχουμε σωστά διάταξη των δυνάμεων, να ξέρουμε ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές που δίνουν φωτιές και να φυλάσσονται σωστά, καθαρισμός και διαχείριση των δασών. Και κάθε φορά λοιπόν εξουθενώνουμε το προσωπικό, το οποίο ξέρουμε ότι είναι και λιγοστό. Ξέρουμε ότι είστε λίγοι. Είναι λιγοστό πραγματικά. Υπάρχουν 4 καινές οργανικές θέσεις και φανταστείτε αυτές τις 4 οργανικές θέσεις προσπαθούμε να τις καλύψουμε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αν θέλετε το πιστεύετε αυτό, αν θέλετε δεν το πιστεύετε. Εξυπηρετούμε ιδιωτικά αεροδρόμια. Πολλοί πυροσβέστες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αεροδρόμια και λείπουν από το πυροσβεστικό μέτωπο. Συνέχεια πηγαίνουμε στις φωτιές κάτω και βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους πυροσβέστες. Υπάρχει σοβαρό θέμα υποστελέχωσης. Πραγματικά η ανάγκη βέβαια για ολοκλήρωση όλων των έργων του καθαρισμού οικοπαίδων, χωρών και δασών, ξέρετε ότι έχει πάει πίσω. Έχουμε μείνει μόνοι. Ο Δήμος όπου μπορεί προσπαθεί, η πολιτική προστασία όπου μπορεί προσπαθεί, αλλά πραγματικά το μπαλάκι στο τέλος των ευθυνών καταλήγει στο εύκολο θύμα. Ναι. Δηλαδή καταλήγει στην πυροσβεστική. Όλοι προσπαθούν, το μπαλάκι καταλήγει σε εσάς και μετά καταγράφουμε χιλιάδες στρέμματα να καίγονται, πολλές φορές ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν και να χάνονται και να χάνονται και περιουσίες. Υπάρχει δυνατότητα επιτέλους σε αυτό το κράτος, αφού θέλουμε να πούμε ότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, έχουμε την κλιματική αλλαγή μπροστά μας, που θα δίνει φαινόμενα ακραία με πλημμύρες, γιατί δεν είστε μόνο στη φωτιά. Όπου υπάρχει κίνδυνος, εσείς επιχειρείτε και φλερτάρετε πάντα με τον κίνδυνο. Υπάρχει δυνατότητα να βάλουμε κάποια στιγμή μια στέρεα βάση και να πούμε πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς τέτοια φαινόμενα? Λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι πραγματικά που το λέω, αλλά κάθε χρόνο γίνεται η ίδια συζήτηση. Εάν μπορούμε να βάλουμε στέρεες βάσεις, αν μπορεί να υπάρχει ένα σωστό οργανόγραμμα, αν μπορεί να υπάρχει μια σωστή κατανομή του προσωπικού. Ξέρετε ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι πρώτη σε δασικές πυρκαγιές, όσο και ας φαίνεται περίεργο. Βάσει τα περσινά δεδομένα, τα επίσημα του πυροσβεστικού σώματος, πρώτη σε δασικές πυρκαγιές είναι η Κεντρική Μακεδονία. Προφανώς θα πρέπει να γίνει μια σωστή. Υπάρχει λαθασμένη αντίληψη ότι όλες οι φωτιές είναι στο Νότο και δεν είναι στην Βόρεια Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπετε πολλοί κόσμοι μεταβαίνουν και μετακινείται. Στο Νότο παίρνουν παραπάνω δημοσιότητα και ξέρετε και το λόγο, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και δημοσιότητα παίρνουν και όπως δημοσιότητα παίρνουν και οι ξένοι πυροσβέστες οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πέρα. Ναι. Και στην ουσία το κουπί το τραβάει ο Έλληνας πυροσβέστης, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά σε ένα λεωφορείο μετακινούμενο όπου το καθήκον καλεί. Με άγνωση διοικητική μέρημνα, δουλεύουν ημερών, δίχως ωράριο, υπό ακραίες συνθήκες εργασίας και σκεφτείτε, εξαποστέλνουν 1-2 ώρες το βράδυ μέσα στο χώμα και εάν το επιτρέπει η εξέλιξη του συμβάντος. Ωραία. Είναι ένα επάγγελμα δυστυχώς μοναχικό και το αίσθημα της ευθύνης γενικά προς τον άνθρωπο και την κοινωνία είναι ύψιστο. Οπότε θα πρέπει να δείξουμε όλοι σεβασμό και εμπιστοσύνη στο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, από τον αρχηγό, ο οποίος πραγματικά παλεύει, μέχρι και τον τελευταίο πυροσβέστη. Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να γίνει είναι από την πολιτεία, να γίνει ένα σωστό σχέδιο και οργάνωση. Και ξέρετε, πάντα πριν από το καλοκαίρι συνεδριάζουν τα συντονιστικά, ακούμε όλα είναι έτοιμα, είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι και στο τέλος μόνο έτοιμοι δεν είμαστε. Για και να κάθε χρόνο ναι, είναι αυτό που λέμε, που είπατε και που είπαμε και πριν, να βάλουμε στέρεες βάσεις και όλα είναι έτοιμα, αλλά μετά το αποτελέσματος τίποτα δεν ήταν όπως έπρεπε. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Κύριε Γιαννίδη, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο ερώτημα του Θόδωρου του Καρυπίδη, που θεωρώ ότι δεν απαντήθηκε επαρκώς υπό ποια έννοια. Ρώτησε συγκεκριμένα ο Θόδωρος κατά πόσο είναι παραγωγικό να μετακινήσετε απ' άκρους άκρους σε ολόκληρη τη χώρα, αντί να χωριστούν κάποιοι τομεί ευθύνης. Ευρύτερα, ας είναι η Θεσσαλία το κοινό σημείο στο οποίο συναντώνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Βόρειας και της Νότιας Ελλάδας, με καμία έννοια διαχωρισμού, αλλά για καθαρά πρακτικούς λόγους. Επειδή το είδαμε και πέρυσι να συμβαίνει, είναι παραγωγικό το να κατεβαίνετε στην Αττική, να γυρίζετε στον Άβρο και να κατεβαίνετε στην Πελοπόννησο? Δεν είναι πόσο παραγωγικό, θα μπορούσε να γίνει κάτι επικίνδυνο? Παλεύουμε συνέχεια και αγόκιστα και είμαστε και ανοχήρωτοι νομικά πολλές φορές. Δεν έχουμε το δικαίωμα αντίδρασης, ξέρετε πολύ καλά, είναι συγκεκριμένες φωνές που βγαίνουν και τα λένε αυτά, να το ξέρετε αυτά. Παρότι αυτά όλοι εμείς προσπαθούμε να κρατάμε ψηλά το σώμα. Και το πυροσβεστικό σώμα και τη δική μας ευθύνη προς την εκτίμηση και τη συνείδηση των πολιτών. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να μου πείτε για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, μπορώ να σας απαντήσω πολύ εύκολα. Θα πρέπει κάποια στιγμή τα κονδύλια να πέφτουν στο πυροσβεστικό προσωπικό και στο πυροσβεστικό σώμα και να διαχειρίζεται αποκλειστικά το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε σε μια σμίκνηση του πυροσβεστικού σώματος. Δεν μπορεί να μιλάμε για κλιματική κρίση, για κλιματική αλλαγή και να μικραίνει το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα πρέπει να μεγαλώσει. Έτσι. Και πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στους αξιωματικούς. Δεν μπορούν πολιτικοί συνέχεια να πατάνε πάνω στα κομμάτια και στα σώματα των πυροσβεστών. Δηλαδή, κοιτάξτε, εάν είχαμε 4.000 οργανικές θέσεις καλυμμένες, θα μπορούσε να βγει ο αρχηγός με την εντολή του Υπουργείου και να πει, ξέρετε τι, φέτος θα χρειαστούμε 1.000 πυροσβέστες αποσπασμένους από την κεντρική Μακεδονία, από την Βόρεια Ελλάδα. Αλλά να τους πληρώσουμε. Πηγαίνουμε κάτω, δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε. Παίρνουμε ένα ποσό ξεφτυλισμένο εκτός έδρας αποζημίωση, δεν πληρωνόμαστε υπερορίες, δεν πληρωνόμαστε τα ρεπό μας, δεν πληρωνόμαστε την υπεργασία, πληρώνουμε πολλές φορές τα πιστεύουμε μας να φάμε, να πάμε κάπου να ξαπλώσουμε και να ξεκουραστούμε. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να βγει ένα κονδύλιο για το πυροσβεστικό προσωπικό. Δηλαδή, κατευθείαν να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις και όποιος υπάλληλος και όσες υπηρεσίες, π.χ. έχουμε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι τόσο ελαττωματικές όσο κάποιες άλλες. Ωραία. Όπως γίνεται στην αστυνομία, που πληρώνονται όλοι αυτοί οι συνάδελφοι της αστυνομίας και μεταβαίνουν σε νησιά, έτσι θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και στο προσωπικό. Δεν πρέπει να δίνουμε όλο συνέχεια τα λεφτά μας στα αέρια μέσα, να τα δίνουμε σε όλο τον κόσμο και έτσι, το πυροσβεστικό προσωπικό να κοιτάει απαθέστατο. Έχει δίκιο ο κύριος Ιωαννίδης και δεν είναι παραγωγικό το ερώτημα, Νίκο. Είναι πόσο επισφαλές είναι αυτοί οι μετακινήσεις. Διότι αν την ίδια ώρα μας κάσουν αρκετές. Είναι επισφαλές. Διότι αν μας κάσουν τώρα, όπως λείπει ένα δυναμικό προς την Νότια Ελλάδα που επιχειρεί από την κεντρική Μακεδονία, αρκετές φωτιές που μας δίνουν φωτιές, η Χαλκίδικη και άλλες περιοχές, αλίμονό μας. Τι θα γίνει εκεί? Μα ξέρετε ένα παράδειγμα. Αλίμονό μας. Δεν είναι τώρα. Επιχειρούσα στην Άφησα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δέχτηκαν εντολή γιατί είμαστε σε ανοιχτό διάβλο επικοινωνία και μιλάμε και επικοινωνούμε συνέχεια. Να μεταβούν στο Πόρτο Γερμανό, 300 χιλιόμετρα πίσω. Ένα. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ένα σωστό οργανόγραμμα και ένα σωστό καταμερισμό του προσωπικού. Έτσι, για να πάνε είναι όλα σωστά και να εμπιστευτούν οι υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί είμαστε μόνοι μας. Θα πρέπει να εμπιστευτούν, καλές είναι οι τελετές υποδοχής των ξένων πυροσβεστών, όλα ωραία είναι, αλλά στο πεδίο είμαστε μόνοι μας. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Έτσι. Είμαστε μόνοι μας, όπως σας το λέω. Άλλο η υπηρεσιακή λειτουργία που πρέπει να έχει συνέχεια και άλλο η πολιτική απόφαση. Πάω στην Δήμητρα την Μακρή. Δήμητρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μια που δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε άλλο πράσινο στη χώρα μας, έχουν καεί πολλά στρέμματα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν έχουν γίνει οι κατάλληλες αυτές οι εργασίες που πρέπει να γίνονται το χειμώνα, έτσι ώστε να γλιτώνουμε τα βάση το καλοκαίρι. Και αν αυτό, όσες αλλαγές έχουν γίνει από τη στιγμή που αποφασίστηκε να γίνει από το Υπερυπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, έχετε προβεί σε όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρετε πριν φτάσουμε στο σημείο της καταστολής, πριν φτάσουμε στο σημείο της κατάσβεσης? Από ό,τι καταλάβατε, το είχα πει και στην αρχή. Καταρχήν, εγώ μιλάω ως εκπρόσωπο του προσωπικού. Από εκεί και πέρα, αυτοί που θα ελέγξουν είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που θα έρθουν σε επικοινωνία με την πολιτική προστασία, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με όλους αυτούς τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι θα πρέπει
να μην σκέφτονται το καλοκαίρι το τι θα γίνει, αλλά να προλαμβάνουν. Όπως επίσης θα πρέπει να πάμε και στην ατομική ευθύνη του κόσμου, στην ατομική ευθύνη του απλού πολίτη. Ξέρετε ότι έχει αλλάξει η προσδεσική διάταξη. Ξέρετε ότι πολύ καλά ότι υπάρχει ποινή φυλάκιση αυτή τη στιγμή για εμπρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Υπάρχει ακόμα και ποινή της όβιας κάθριξης, εάν από τη φωτιά προκληθεί κάποιος θάνατος. Σε αυτά συμφωνούμε. Δεν μπορεί αλόγιστα ο καθένας να παίρνει και να βάζει φωτιά. Αυτές οι φωτιές δεν γίνονται στα καλά καθούμενα. Υπάρχει χέρι από πίσω. Είτε είναι από αμέλεια είτε είναι από πρόθεση. Θα πρέπει να γίνει ακόμα πιο αυστηρό το μέτρο αυτό, όσο για τις αρμοδιότητες που μου λέτε για την πολιτική προστασία και για τους Δήμους, καλό να μιλήσουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Εγώ προσωπικά επιθυμώ να μιλάω μόνο για το πυροσβεστικό προσωπικό και το τι τραβάει αυτή τη στιγμή. Αν εκεί που έχουμε φωτιές ξαναγίνουν δάση, κάποια στιγμή νομίζω θα περιοριστούν οι εμπρισμοί. Αν όμως εκεί που βάζουμε φωτιές βλέπουμε ανεμογεννήτρες και ξενοδοχεία, μάλλον θα συνεχίζονται οι φωτιές, κύριε Ιωαννίδη. Να είστε καλά. Αυτό νομίζω πολιτεία με ένα προηγούμενο διάταγμα. Αυτό είπα, είναι πολιτικό το θέμα. Βέβαια το υπηρεσιακό πρέπει να έχει συνέχεια στο πώς επιχειρείτε. Να είστε καλά και να έχετε εμπιστοσύνη. Δύναμη και κουράγιο. Δύναμη και κουράγιο. Να έχετε εμπιστοσύνη. Να είστε καλά. Γεια σας. Μένω με τη Δήμητρα την Μακρύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί με τους αγρότες μας στην Πέλα, που είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Έτσι. Και από τις Θεομηνίες. Ναι, Δήμητρα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Χθες είχαμε μια συγκέντρωση των αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων στην Πέλα, υπό την έννοια ότι ζητούν πλέον να στελεχωθεί περισσότερο ο ΕΛΓΑ, καθώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, και ζητούν επίσης να μειωθούν και τα κόστη της παραγωγής τους, τα οποία είναι πάρα πολλά. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει, αλλά κάθε μέρα που περνάει οι αγρότες γίνονται όλο ένα και πιο θυμωμένοι, θυμώνουν ακόμη περισσότερο, υπό την έννοια ότι είναι πολύ πιο δύσκολη κατάσταση για να τα βγάλουν πέρα. Ωραία. Να δούμε λιγάκι ένα βίντεο από την εκπομπή της Δήμητρας. Ό,τι έχει να κάνει πια συμφερειδίν και την προστασία που λέτε, έχουμε μπει σε κάποιες διαδικασίες, θα βάζουμε αντιχαλαζικά, να κάνουμε 1000-2. Το θέμα είναι ότι όταν γίνονται αυτά τα κρέα φαινόμενα, δεν μένει τίποτα όρθιο. Τα παίρνουμε όλα σβάρνα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν χρειάζεται. Δεν μιλάμε έπεσε ένα χαλάζινο όπως πέφτει, ας πούμε, φυσιολογικό με το αντιχαλαζικό που προστατεύει ή δεν ξέρω τι. Εδώ φτάσαμε σε σημείο να βρέχει και να λέμε γιατί βρέχει και μας δημιουργεί ζημιές. Όπως έγινε και φέτος, όπως έγινε και πριν από δύο χρόνια σε συνεχεία, οι βροχοπτώσεις στις προηγούμενες ποικιλίες των ροδακίνων, αυτές βέβαια που είχαν, τις κατέστρεψε. Τα περισσότερα μείναμε και 50 με 60% έμεινε στο χωράφι και αυτά που προλάβαμε, δηλαδή που υποτίθεται ότι τα μαζέψαμε, που τα πήγαμε στους συντηρισμούς, στη διαλογητήρια, πεταχτήκαν από εκεί πέρα. Γιατί υποβαθμίστηκε η ποιότητά του. Χώρια που είχαμε παγετό, που ΕΛΓΑΒ δεν αναγνωρίζει, μας λέει άλλα αίτια και η παραγωγή είναι μειωμένη. Μάλιστα, δηλαδή έχουμε και αυτή. Και ερχόμαστε, και ερχόμαστε από μια χρονιά περσινή, η οποία ήταν ολικός παγετός. Φανταστείτε τώρα σε τι οικονομική δυσχέρεια βρισκόμαστε. Και η πιο προηγούμενη χρονιά ήταν με χαλάζι. Και από τις διαμαρτυρίες που είχαμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Πέλας, διαμαρτυρίες είχαμε από αγρότες και στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Νίκο. Ναι, είναι τέτοια η καταστροφή, η καταστροφή σε δημοτικές ανότητες του Δήμου Παγκαίου, που παρά το γεγονός ότι ένα 24ωρο πριν παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Υφυπουργού Παραπροθυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και τριών γενικών γραμματέων και των υποσχέσεων που δόθηκαν, υποσχέσεων που ως υποσχέσεις μπορεί να πει κανείς ότι ικανοποίησαν στον βαθμό που μπορούν να ικανοποιηθούν οι αγρότες, παρόλα αυτά 24 ώρες μετά. Δεν άλλαξε τίποτα, πραγματοποίησαν την προγραμματισμένη κινητοποίησή τους στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ζητώντας από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Αλέξη Πολίτη, ο οποίος ήταν παρόν στη σύσκεψη της Δευτέρας, να τους συμπαρασταθεί και να προωθεί στα αιτήματά τους. Αυτό, Θοδωρε, δείχνει το μέγεθος των προβλημάτων. Εδώ υπάρχουν ανθρώπινες τραγωδίες, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς θα τη βγάλουν το χειμώνα, υπάρχουν οικογένειες που δεν θα έχουν την κεφαλή κλίνε αν δεν σπεύσει η πολιτεία, Νίκο, άμεσα να παρέμβει. Χθες με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Παγκαίου που συνομιλούσαμε, είχα πει μία λέξη: προκαταβολές. Εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν πάρουν ένα άμεσο οικονομικό βοήθημα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν θα μπορέσουν. Θόδωρε, δόθηκε η υπόσχεση για προκαταβολές, αλλά βλέπεις ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν λόγο να πιστέψουν ή μην πιστέψουν, περιμένουν
Ωστόσο, οι 24 ώρες μετά πήγαν κανονικά στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στην προγραμματισμένη κινητοποίηση. Κάτι που δείχνει την ένταση, το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Πού να πάνε, Νίκο? Στο χωράφι δεν μπορούν να πάνε, καταστράφηκε η σοδιά. Στο σπίτι πώς να γυρίσουν? Πώς να γυρίσουν στο σπίτι, ναι, ναι. Νίκο? Σε λίγο μπορεί να μην έχει και ρεύμα να το πληρώσουν, να μην έχουν τρόφιμα οι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς. Να δούμε το βίντεο. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούν να περιμένουν ούτε ώρα. Θέλουν τη υλοποίηση όποιων υποσχέσεων τώρα, χθες, ώρες πριν. Να δούμε το βίντεο. Εκλογικές αποζημιώσεις πραγματικές. Άσουν ή θα πρέπει να τα παρατήσω όλα και να φύγω. Και όχι υποσχέσεις προεκλογικές. Δεν παίζουμε, δεν αστευόμαστε τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Πώς θα βγει, δεν ξέρω. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αγρότες από το Δήμο Παγκαίου, διαμαρτυρόμενοι για τη θεομηνία και τις καταστροφές που επηρέασαν τις καλλιέργειές τους. Όλα θα περιμένουμε να δρομολογηθούν. Αν δεν δρομολογηθούν, εδώ θα είμαστε. Η αναπνοή μας θα είναι στο αυτί τους δίπλα. Αντιπροσωπεία των αγροτών ανέβηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας προκειμένου να συζητηθούν για μία ακόμη φορά τα θέματα των αγροτών. Όπως λέμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά του ποταμού. Όπως λένε και στην Ιταλία, είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα και αυτό είναι ξεκάθαρο και διαφάνηκε και από εκ του αποτελέσματος, γιατί κρινόμεθα εκ του αποτελέσματος. Και η Επιτροπή ήρθε πάνω, μιλήσαμε εντελεχώς όχι μόνο για αυτά που ακούστηκαν χθες και για τα οποία δεσμεύτηκαν οι κυβερνητικοί παράγοντες. Μιλήσαμε και για πιο εξειδικευμένα θέματα, θα σας τα πούν και οι ίδιοι. Και νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, και παρουσία του βουλευτή μας, τον κ. Λαζαρίδη, αν μη τι άλλο, παράθεσαν επιπλέον συμπεράσματα και αποτελέσματα. Αυτό που συνέβη χθες ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Είχαμε συντάξει με την ΔΑΟΚ, εδώ με τον κύριο Καστανά, ένα έγγραφο με 10-15 αιτήματα, το οποίο έγγραφο το είχαμε αποστείλει και στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Λιγουρέτζο. Η αλήθεια είναι ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες μας η σύσκεψη, μιας και σχεδόν όλα, κύριε Καστανά, να μην πω όλα, γύρω στα ένα ίσως δεν ικανοποιήθηκε. Ήταν μέσα αυτά που υποσχέθηκαν χθες οι κυβερνητικοί παράγοντες στο κλιμάκιο αυτό και νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, επιδείχθηκε μια ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία και πολύ πλούσια αντανακλαστικά από πλευρά τους. Εμείς είμαστε μαζί σας, θα είμαστε μαζί σας. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία, Μακάριος Λαζαρίδης. Και θέλω να κλείσω με 2-3 παρατηρήσεις. Το πρώτο, θέλω να ξέρετε, όπως το είπε και ο Αλέξης, ότι είμαστε από την ίδια πλευρά της όχθης. Δεν είμαστε απέναντι. Και το εννοούμε. Το εννοώ, το εννοούμε και αυτό είναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα αποδείχτηκε ότι σε όλη την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, αλλά ειδικά στις δημοτικές ενότητες οι οποίες επλήγησαν, εκτός από ποιοτικά προϊόντα, διαθέτουμε και ποιοτικούς αγρότες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα δεδομένα, τα ξέρουν τα δεδομένα και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Και το τρίτο και κλείνω είναι ότι θέλω να εμπιστευτείτε αυτή την κυβέρνηση, να εμπιστεύεστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να εμπιστεύεστε τους τοπικούς βουλευτές, τον Νίκο, τον Υπουργό και τον Γιάννη. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, θα είμαστε διαρκώς δίπλα σας μέχρι να πετύχουμε το αποτέλεσμα το οποίο όλοι μας, το τονίζω, όλοι μας θέλουμε. Η καθυστέρηση που έγινε επάνω ήταν για να μπορέσουμε, εκτός από τις ζημιές του ΕΛΓΑ, τι υπάρχει και τι μπορεί να κάνει η αντιπεριφέρεια και η περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό ρόλο. Με τον κύριο Καστανά συζητήσαμε εξωτικά τι πρέπει να γίνει με το φοιτικό κεφάλαιο, πώς πρέπει να γίνει η αντικατάσταση και για τους αμπελώνες και για τις δεδρότες καλλιέργειες, ποια είναι η διαδικασία τοψέα ιεραρχικά, τι πρέπει να γίνει από το Υπουργείο, από τον κύριο Τριαντόπουλε. Αυτό ήταν και το θέμα που είχαμε και στην Ελευθερούπολη. Κοιτάξτε, παίζει μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν δέντρα, τα είδαμε. Υπάρχουν ελιές, υπάρχουν αμπέλια που πρέπει να αντικατασταθούν. Είδαμε ελαιώνες πενταετίας που πραγματικά
έχουν καταστραφεί. Βραχίονες, είναι σαν να τα χτύπησες, πήρες ένα όπλο κυνηγητικό και τα χτύπησες με τα σκάγια. Αυτά όλα θα δημιουργήσουν πληγές, θα δημιουργήσουν καρκινώματα. Εδώ είναι τώρα, αυτή ήταν η συζήτηση προς την περιφέρεια, τι γίνεται με αυτή την αντικατάσταση και πώς πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός. Εκτός από τις ζημιές που δηλώνουμε, θα βγει η διαδικασία που θα πρέπει έξτρα αίτηση σε όσους θέλουμε να αντικαταστήσουμε φυτικό κεφάλαιο, είτε λέγονται αμπέλια, είτε λέγονται αμύγδαλα, είτε λέγονται ελιές, θα υπάρχει μια έξτρα διαδικασία. Αυτό μας... η διαδικασία, όπως είπαμε, χρονοβόρο και είναι αυτή. Τώρα, πιθανό να υπάρξει άλλη διαδικασία πέραν των ΤΖΕΑ, αυτό είναι θέμα, θα το διερευνήσει το κλιμάκιο που ήρθε χτες, όπως το ανέφερε και ο Υφυπουργός πάρα τον Πρωθυπουργό. Οι παραγωγοί άκουσαν με προσοχή τα όσα ανέφεραν οι υπεύθυνοι, παρόλα αυτά φαίνεται να κρατούν μια αμυντική στάση έως ότου η θεωρία γίνει και πράξη. Έχουμε χορτάσει από πολλούς στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι πλέον τίθεται θέμα επιβίωσης. Το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στα ύψη. Ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει μέχρι ένα σημείο. Δεν ανταποκρίνονται οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ στο κόστος παραγωγής. Γιατί ένα μπέλι αυτή τη στιγμή έχει 8 με 9 εκατοστάρικα κόστος παραγωγής. Μιλάμε για λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εργά της γης και με 2 και το πετρέλαιο. Πώς θα βγούμε εμείς πέρα? Εγώ έχω 6 εργάτες, επί 3 μήνες δουλεύουνε. Αν δεν πάρω κάποια αποζημίωση, πώς θα τους πληρώσω? Ή θα με κρεμάσουν ή θα πρέπει να τα παρατήσω όλα και να φύγω. Θα υπάρξει θέμα επιβίωσης. Σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Κάποιοι μπορεί να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι πολλοί όμως, η πλειοψηφία των αγροτών θα σβήσει. Θα σβήσει στην κυριολεξία. Λυπάμαι που το λέω. Επιτέλους περιμένουμε, όπως είπε και ο κύριος Μακάριος, περιμένουμε στήριξη για να έχουμε την αξιοπρέπεια που έχουμε μέχρι τώρα. Διαφορετικά θα ξεφύγουμε σε άλλα. Η υπομονή έχει τα όρια της. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μακάρι να πάρουμε κάτι, γιατί είμαστε πολύ σε δύσκολη θέση. Καταστραφήκαμε, δεν έχουμε τίποτα. Έσβησαν. Εγώ είμαι από Γαλλιψό και δεν έχω ελιές, 1500 και δεν έμεινε μία. Ήταν 10 χρονών και έσβησαμε εντελώς. Πέρσι πήραμε 6,5 τόνους, φέτος καθόλου. Γιατί ήταν παγωμένα πέρσι. Και έτσι πρέπει οπωσδήποτε να μας αποζημιώσουν. Αλλιώς δεν επιβιώνουμε. Θα χρεωθούμε, θα μας τα πάρουν όλα. Κάνουν κατασχέσεις οι γεωπόνοι όταν δεν πληρώνουμε τα φάρμακα, τα λοιπάσματα. Και πώς να τα πληρώσουμε, γιατί είναι όλα τριπλά, τετραπλασιάστηκαν οι τιμές. Το πετρέλαιο έφτασε στα ύψη. Δουλεύουμε και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Τα έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα έσοδα. Γι' αυτό μακάρι να κάνουν κάτι, γιατί οι εκλογές είναι κοντά και όλοι θα τους μουτζώσουν. Να καταλάβουν ότι δεν παίζουμε, δεν αστευόμαστε τώρα. Αγρότησα είμαι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχουμε ολική καταστροφή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά. Πώς θα βγει δεν ξέρουμε. Απλά πρέπει να επιδοτήσουν σύντομα για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτά. Είστε ικανοποιημένοι με αυτά που ακούσατε? Δεν ξέρω, αυτά που σας είπαν δηλαδή... Δεν ξέρω. Υποσχέσεις. Αν υλοποιηθούν, εδώ ακούσαμε έχει να... πληρωθούν εκεί από το 16 τα ΨΕΑ. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν οικογένειες πίσω που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ολική καταστροφή. Δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής μας συνάντησης. CNews θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους τρίτεκνους, όπου έχουν στείλει μάλιστα και μια επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό ότι δεν τηρήθηκαν οι εξαγγελίες του για την στήριξη των τριτέκνων. Κώστας Μαυρίδης έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ναι, θα ξεκινήσω από την αρχική θεώρηση που λέει ότι για να έχουμε πολλαπλασιασμό πρέπει τουλάχιστον οι δύο να γεννήσουν τουλάχιστον τρεις για να υπάρχει πολλαπλασιασμός. Εάν γεννήσουν δύο θα έχουμε σταθερή την κατάσταση του πληθυσμού και βεβαίως στη χώρα μας, επειδή δεν έχουμε τέτοια νούμερα, έχουμε δημογραφικό και υπογεννητικότητα. Άρα ο ρόλος των πολύτεκνων οικογενειών και των τρίτεκνων οικογενειών, που είναι ένα διάμεσο στάδιο, είναι πολύ σημαντικός. Τώρα, με καινούργια τους επιστολή, το λέω καινούργια γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, είναι μία ακόμη επιστολή, ζητούν από τον Πρωθυπουργό, επανέρχονται οι τρίτεκνες οικογένειες, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό, αμήτι άλλο, αξιοπρέπεια στην διαβίωσή τους, ζητούν όχι υποχρεωτικά επιδόματα, όχι επιδοματική πολιτική, αλλά δουλειές, και καλύτερο και χαμηλότερο κόστος ζωής. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ο κεντρικός πυρήνας της επιστολής και βεβαίως αφήνουν πολλά υπονοούμενα ότι δεν έχουν γίνει πράξη δεσμεύσεις. Μάλιστα. Για να βάλουμε στην κουβέντα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτέκνων, τον κύριο Κοντό. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τι γίνεται, για πείτε μας. Αρχικά να διορθώσουμε κάτι. Για να διατηρηθεί ο πληθυσμός, όχι να πολλαπλασιαστεί, χρειάζεται να υπερβούμε το 2,1 ανά γυναίκα η οποία τεκνοποιεί. Εμείς βρισκόμαστε κάτω από το 1,3 στην χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια ο αριθμός των θανάτων είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των γεννήσεων. Αυτό σημαίνει ότι με όλες τις προβλέψεις θα έχουμε σημαντική μείωση του πληθυσμού στα επόμενα χρόνια και κυρίως στις επόμενες δεκαετίες. Από αυτή την άποψη. Να δώσω έναν αριθμό, αν θέλετε, επειδή έχω παρακολουθήσει το δημογραφικό. Από το 30 μέχρι το 40, ο πληθυσμός στη χώρα θα είναι 8.200.000. Εντάξει. Αυτά είναι μοντέλα προφανώς που μένει να επιβεβαιωθούν ή όχι. Είναι εφιαλτικά μοντέλα. Εφιαλτικά μοντέλα είναι αυτά. Πριν φτάσουμε εκεί, λέμε ότι θα πρέπει να πάρθουν μέτρα σήμερα τα οποία θα έχουν και αποτέλεσμα, με ένα σχεδιασμό δηλαδή, για να μην φτάσουμε σε τέτοια ή χειρότερα μοντέλα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο επανερχόμαστε απευθυνόμενοι στον Πρωθυπουργό και προφανώς συνολικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία συνολικά και όχι τις τρίτεκνες οικογένειες μόνο. Και ζητάμε να παρθούν μέτρα για το δημογραφικό όπως αυτά έχουν αποφασιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2019 με σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διαθέτωσε μόνο ο βουλευτής Χρυσής Αυγής. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ανάγκη να πάρθουν αυτά τα μέτρα σήμερα. Προεκλογικά θυμούμε τον κύριο Μητσοτάκη να έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα τα ζητήματα στήριξης των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Υπήρχαν και δεσμεύσεις. Από αυτές τις δεσμεύσεις που σας εδόθησαν και προεκλογικά και μετεκλογικά, έχουμε κάτι να υλοποιείτε ή έχουμε κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει διάθεση της πολιτείας να στηριχθεί η τρίτεκνη και η πολυτεκνή οικογένεια? Εγώ θα πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι τα 2.000 ευρώ που δίνονται ανά παιδί που γεννιέται είναι ένα θετικό μέτρο. Η δημιουργία του Υφυπουργείου Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής είναι ένα θετικό μέτρο. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως όλους, και όχι τις τρίτεκνες οικογένειες μόνο, είναι τα αναγκαία μέτρα που χρειάζεται να γίνουν και αναφερόμαστε στη δυνατότητα που θα πρέπει να υπάρχει στους νέους ανθρώπους να γίνονται ζευγάρι, να κάνουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά. Η στήριξη λοιπόν που θα πρέπει να υπάρχει στην εργασία, στην κατοικία, στα κοινωνικά μέτρα που χρειάζεται για να μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι αν αυτό... προσθέσουμε ναι. και το στοιχείο της μετανάστευσης, ναι. έτσι, πολλοί νέοι άνθρωποι σε παραγωγικές ηλικίες μεταναστεύουν, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, όσα χρειάζεται να γίνουν, δεν έχουν γίνει.
Ναι. Είναι αυτό που αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα. Θυμούνται οι συνάδελφοι και οι τηλεθεατές μας για το στεγαστικό, ότι πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα γενναίο, κάτι το οποίο υλοποιεί η Ισπανία και άλλες χώρες. Για να πάω στη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Να ρωτήσω, ποια είναι κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τώρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτό το οποίο λέτε? Ναι, γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως και δεν είναι μόνο η δικιά μας εκτίμηση σαν τρίτεκνη, είναι, ξαναλέω, και της απόφασης του Ελληνικού Κοινοβουλίου του 2019, αλλά και των επιστημόνων και επιστημονικών ομάδων που ασχολούνται με τα αισθήματα του δημογραφικού. Χρειάζεται ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που ξεκινάει από τον τρόπο με τον οποίο ενισχύονται οι νέοι άνθρωποι στην κατοικία, από το ασφαλές περιβάλλον που διαμορφώνεται σε σχέση με τις κοινωνικές παροχές και σε σχέση με τα ζητήματα της ενίσχυσης, της εργασίας, κυρίως των νέων ανθρώπων. Ναι, να υπάρχει εργασία. Ναι, προφανώς. Για να υπάρχει λοιπόν ένα ασφαλές περιβάλλον, εμείς λέμε ότι η στήριξη της οικογένειας είναι πολύ σημαντική. Αν κάποιος έχει δύο παιδιά για να πάει στο τρίτο, ή κάποιος έχει ένα παιδί για να πάει στο δεύτερο και στη συνέχεια στο τρίτο, χρειάζεται να έχει κάποια μέτρα, όπως έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές παροχές, με τις εκπτώσεις που μπορούν να δοθούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς και που δεν κοστίζουν, με τον τρόπο προσλήψεων ή τον τρόπο ενίσχυσης όταν τα παιδιά φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και το αντιμετωπίζουμε κυρίως στις πανεπιστημιακές μονάδες εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές για να μείνουν. Και επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα των οικογενειών να συντηρούν δύο και τρία σπίτια. Και επειδή δουλεύουν, επειδή δουλεύουν και οι δύο γονείς, χρειάζονται υποδομές φύλαξης. Βέρφω νηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, ολοήμερα σχολεία, συσίτια στα σχολεία, να μπορούν τα παιδιά να συτίζονται κτλ. Θέλει πολλά. Και καλή ποιότητα σε τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Από αυτή την άποψη, εμείς έχουμε δώσει σε όλους τους πολιτικούς προπονητές τη χάρτα των αναγκών, όχι των ετοιμάτων μας, όπως έχει προκύψει από τις επεξεργασίες τις δικές μας, αξιοποιώντας και τις επιστημονικές μας. Για βασικές ανάγκες, ουσιαστικά μιλάμε. Ναι. Να πω τώρα για το τελευταίο. Ενέργεια, που έτσι κι αλλιώς δεν αφορά μόνο τις οικογένειες, καύσιμο. Και ενίκεια. Σε αυτό λοιπόν, εμείς μένουμε στην δέσμευση που είχε κάνει σε εμάς ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης και σήμερα πρωθυπουργός. Είχαμε συμφωνήσει ότι εμείς δεν είμαστε στη λογική των επιδομάτων. Έτσι κι αλλιώς για να φτιάξεις οικογένεια δεν χρειάζεται να πάρεις επίδομα. Ούτε θα σε προκαλέσει το επίδομα για να κάνεις οικογένεια. Χρειαζόμαστε να εξασφαλιστούν οι όροι για να υπάρχει αξιοπρέπεια και να μπορεί να ζήσει κάποιος με αξιοπρέπεια. Αυτό λοιπόν θυμίζουμε στον Πρωθυπουργό και νομίζω ότι πρέπει να το θυμηθούμε όλοι, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την επιβίωση των οικογενειών σήμερα. Θα είναι πολύ δυσκολότερα ενδεχόμενα με επιστημιστική κρίση, αλλά είναι πολύ δύσκολα για την εξέλιξη της χώρας. Ναι. Είπατε μια λέξη, αξιοπρέπεια. Βλέπουμε παιδιά 35 και 40 ετών να μένουν με τους γονείς τους. Δηλαδή, δύσκολο. Πολύ δύσκολο, κύριε Πρόεδρε. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πολύ. Πάω στον Κώστα το Μαυρίδη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με την αντιμετώπιση του κράτους απέναντι στην τρίτεκνη οικογένεια έναντι της πολύτεκνης οικογένειας. Και εσείς έχετε ως στόχο να κερδίσετε και αυτό που ενδεχομένως έχουν οι πολύτεκνες οικογένειες. Ωραία. Να πω ότι ο νόμος που χαρακτήρισε τον αριθμό των παιδιών, άρα και τις οικογένειες πολύτεκνες, τροποποιήθηκε το 1944, όπου οι οικογένειες με 5 παιδιά ήταν πολύτεκνες, και στη συνέχεια το 1979. Κρατάτε τις ημερομηνίες, έτσι. Λοιπόν, για να δώσει μερικά θετικά προνόμια στις πολύτεκνες οικογένειες. Θεωρούμε λοιπόν πρώτον ότι ο νόμος μπορεί να τροποποιηθεί το 2022 και να χαρακτηριστούν οι τρίτεκνες οικογένειες και αυτές πολύ. Υπάρχουν κάποια
κλικ παραπάνω στις, πολυτεχνές, στις πολυμελείς οικογένειες με τέσσερα παιδιά και πάνω. Ναι, υπάρχουν. Εμείς λέμε ότι αυτά μπορούν να δοθούν και στους τριτεχνούς, αλλά λέμε ότι όλο αυτό το πλέγμα, γιατί το θέμα της κατοικίας δεν έχει λυθεί για καμία οικογένεια. Έτσι, ούτε για τις πολυμελείς που έχουν τρία, ούτε για τις πολυμελείς που έχουν τέσσερα, πέντε παιδιά. Από αυτή την άποψη λέμε να ενταχθούν οι τρίτεκνοι στις πολυτεκνές οικογένειες, όπως φαίνεται και από την εξέλιξη του πληθυσμού, αλλά κυρίως να πάρθουν αυτά τα μέτρα που θα αφορούν την ενίσχυση της δημιουργίας της οικογένειας, ναι, σε όλη τη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, κάποτε ήταν στήριξη, προνόμια το είπατε εσείς, στήριξη. Τώρα είναι αναγκαιότητα. Και όταν υπάρχει αναγκαιότητα πρέπει να δίνονται κίνητρα. Και η αναγκαιότητα έχει να κάνει στο πώς μετριόμαστε. Και μετριόμαστε και είμαστε πάντα λιγότεροι. Σας είπα, θα φτάσουμε τα 8 εκατομμύρια μέχρι τη δεκαετία του 40. Νίκος Πιτσέρης. Δεν είναι ότι θα φτάσουμε τα 8 εκατομμύρια, είναι και τι ηλικιακή αναλογία θα έχουμε. Γιατί μιλάμε για θα είμαστε γερασμένος πληθυσμός. Είναι δεδομένο αυτό. Για το, για το ασφαλιστικό κτλ. Και το ασφαλιστικό, και αυτό να πιάσουμε σύνταξη δεν θα πάρουμε. Ωραία, γι' αυτό λέω, δηλαδή, δεν είναι μόνο δηλαδή, το πόσα άτομα έτσι, θα είμαστε. Έτσι, ναι, έτσι. Το πόσα άτομα έχουμε έχει και συνέπειες. Νίκο. Εγώ καταρχάς θα ήθελα να κάνω μια διαπίστωση, αν με πρόλαβε ο Πρόεδρος. Αν κανείς εξετάσει τον μέσο όρο γεννήσεων το 1979 που επέβαλε την επέκταση του όρου πολύτεκνο στις τετραμελείς οικογένειες, αν δει κανείς τα σημερινά δεδομένα, ο τρίτεκνος σήμερα είναι ο πολύτεκνος του 80, είναι απλά πράγματα. Και το θέμα είναι, πέραν, είπατε συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά τη στέγαση, ποιο άλλο άμεσο ζήτημα θα προτάσετε, κύριε Πρόεδρε? Ναι, εγώ δεν είπα μόνο τη στέγαση. Είπε τρεις παραμέτρους ο Πρόεδρος, τρία θέματα. Ναι, είπα το θέμα το εργασιακό, είπα και το θέμα των κοινωνικών υποδομών. Έτσι. Έτσι. Μέσα στα στοιχεία των κοινωνικών υποδομών που αναφέρεται στα ζητήματα της στήριξης της οικογένειας για τα μικρά παιδιά κτλ. Για τα παιδιά που είναι φοιτητές, μπαίνει και το θέμα της έκπτωσης της μετακινήσεις, το οποίο είναι πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί, όπως μας βεβαιώνουν όλοι οι ιδιωτικοί φορείς. Και θα επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση. Σαν σύλλογοι τριτέκνοι, σαν ομοσπονδία, έχουμε έρθει σε διμερείς συνεννοήσεις με επιχειρήσεις, με ΕΚΤΕΛ, με αστικά, για να παίρνουμε εκπτώσεις. Η πρόταση που έχουμε κάνει διαχρονικά στις κυβερνήσεις είναι, αν εμείς με τις πολύ μικρές δυνάμεις που έχουμε μπορούμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε, όσο μάλλον και με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα για να ελέγχεται όσοι το χρησιμοποίησαν και πόσοι όχι, με τα ηλεκτρονικά εισιτήρια κτλ., πόσο μάλλον το κράτος, αν αυτή τη διαδικασία μπορεί να την κάνει. Να προσφέρει ένα επιπλέον κοινωνικό έργο και να στηρίξει την οικογένεια δίνοντας το αίσθημα της ασφάλειας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Να ευχηθούμε να ακουστούν οι προτάσεις σας, που είναι μόνο προς τη θετική κατεύθυνση και έχει να κάνει και με το μέλλον της χώρας μας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ όλους. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι να δούμε τι γίνεται εκεί, το αδιαχώρητο στο λιμάνι. Πολύ κίνηση στην Καβάλα. Πανεθάς όλοι. Τι γίνεται τώρα, Νίκο? Κόσμος που πάει και έρχεται, πάει πολλής κόσμος προς τη θάλασσα, όπως είναι φυσικό, αλλά δεν πάει μόνο προς τη θάλασσα, πάει γενικώς στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, πάει και στη Λίμνο, πάει και στη Λέδρο, πάει και στη Χίο. Υπάρχει κινητικότητα μεγάλη. Το 2022 είναι ένα καλοκαίρι το οποίο όλα δείχνουν ότι θα φτάσει ή έστω θα πλησιάσει τα δεδομένα του 2019. Οπότε υπάρχει κίνηση και αυτό καταγράφεται στο ρεπορτάζ. Είπαμε κυρίως προς τη θάλασσα, αλλά όχι μόνο. Ωραία, να δούμε και το ρεπορτάζ. Με πληρότητα των ferry boat που σε πολλές περιπτώσεις κυμαίνεται από 70 έως και 90% συνεχίζεται η κίνηση στο λιμάνι της Καβάλας. Η Καβάλα μας είναι όμορφη. Χαιρετίσματα. Ο προορισμός είναι ένας στο νησί της Θάσου, με τους περισσότερους επισκέπτες να έρχονται από το εξωτερικό. Έχουμε Τρίτη, είναι αρχές Ιουλίου ακόμη. Υπάρχει κίνηση προς το νησί? Αρκετή, αρκετή. Αρκετή. Το νησί έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι πολύ, πολύ όμορφο νησί και αξίζει τον κόπο να το επισκεφτούν όλος ο κόσμος. Έλληνες
Έλληνες ή ξένοι περισσότερο? Έχει και αρκετούς Έλληνες, αλλά οι περισσότεροι είναι ξένοι. Ναι, ναι. Καλύτερα σε σχέση με πέρυσι? Σίγουρα. Σίγουρα. Το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, ενώ καλό είναι οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να έρχονται λίγη ώρα νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου. Αρκετά ενδιαφέρον θα έλεγα και πολλοί κόσμοι ταξιδεύει, είτε οργανωμένα είτε και μόνοι τους. Και για την Λίμνο και για την Μυτιλήνη, για τη Χίο, να πάση περιπτώσει, έχει αρκετή κίνηση. Καλοκαίρι είναι άλλωστε, εντάξει, τώρα απελευθερώθηκε ο κόσμος μετά από 2 χρόνια. Λογικό είναι να θέλουν κάπου να ξεσκάσουν οι άνθρωποι, είτε με τις οικογένειές τους, είτε μόνοι τους. Εξού και η κίνηση. Και γενικά και στην αγορά της Καβάλας βλέπετε ότι υπάρχει κίνηση και από ξένο κόσμο. Η περισσότερη κίνηση σημειώνεται κυρίως στα πρωινά και στα απογευματινά δρομολόγια, σύμφωνα με τους υπεύθυνους. Περισσότερο ποια ώρα της ημέρας βλέπετε να γεμίζει το ferryboat? Συνήθως είναι τα πρωινά και οι απογευματινές ώρες, είτε από εδώ είτε από τις Κεραμωτές στη γραμμή, έχει περισσότερη κίνηση προς το νησί για μέσα. Πολλά για όλο το καλοκαίρι. Αν ξεκινήσουμε από τα τρίμερα, τετραήμερα, τα οδικά που είναι τα πιο φθηνά, ξεκινάνε από 140 ευρώ μέσα στην Ελλάδα και ανεβαίνουν ανάλογα με τον προορισμό και με τις ημέρες. Και μετά είναι τα αεροπορικά, τα fly and drive, τα οργανωμένα, που ανάλογα πάλι με τον προορισμό, 300, 400, 500 και ανάλογα με τις παροχές τους. Υπάρχει πάντως ευρεία γκάμα για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει ή να κάνει διακοπές. Για παράδειγμα, οι τιμές για τυχείο από 5 έως και 8 ημέρες με αεροπορικά εισιτήρια και πτήσεις από Θεσσαλονίκη ξεκινούν από το 209 ευρώ. Για το νησί της Λίμνου, οι 5 ημέρες με πρωινό φτάνουν στα 259 ευρώ. Για τον προορισμό Χανιά, από 6 έως και 8 ημέρες αεροπορικός με πτήσεις από Θεσσαλονίκη κάθε Κυριακή, οι τιμές ξεκινούν από 265 ευρώ. Λίγο πιο ψηλά σκαρφαλώνει η Νάξος, καθώς για 6 έως και 7 ημέρες αεροπορικός με πτήσεις από Θεσσαλονίκη και αναχωρήσεις καθημερινά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν από 449 ευρώ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε. Ελπίζουμε και σήμερα να βάλαμε ένα σύ στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.